Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Τάσος Τρέγιας, Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη το άτομο, συντροφιά, παραίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Εκτάκτως σήμερα, ασπρόμαυρες πτήσεις η εκπομπή. Ένα δύο ώρο γεμάτο ΠΑΟΚ με όλα τα τελευταία νέα του Δικεφάλου εν όψη της ευρωπαϊκής ρεβάνς με την Σλόβαν Μπρατισλάβα. Ένα μάτς το οποίο νομίζω ότι είναι κομβικό όσον αφορά το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, όχι μόνο για το οικονομικό όφελος που θα έχει, αλλά και για τη μετέπειτα ευρωπαϊκή του πορεία όσον αφορά τις κληρώσεις και τα λοιπά την επόμενη χρονιά. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε, άλλα τόσα να αναλύσουμε. Συντροφιά παρέτσα μαζί σας. Αφού καλησπερίσω το Γρηγόρη το άτομο εδώ, άλλο ένα βράδυ εδώ, πιστό στρατιώτη στην εκπομπή, στο κάλεσμα. Πάντα τα αποκρίνει το παλικάρι. Καλησπέρα, φίλε Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Λίμπερο 107 και 4. Όπως είπε και ο Τάσος, σήμερα πάμε για μια άκρος παοξίδικη εκπομπή. Περιμένουμε και τα παλικάρια. Έρχονται, μόλις πληροφορήθηκαν ότι θα γίνει ασπρόμαυρη εκπομπή σήμερα, θα έχει ασπρόμαυρο φόντο. Η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, έτσι να πούμε τι λέγεται, αλλά σήμερα είναι ασπρόμαυρες πτήσεις σε ασπρόμαυρο φόντο, όπως συνηθίζει να λέει ο συμπαραγωγός εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, όταν λείπω εγώ. Ας πούμε το φόντο είναι άλλο χρώματος, ρε παιδί μου. Σήμερα είναι άσπρο και μαύρο το πλαίσιο και το φόντο όλο της εκπομπής. Τι να κάνουμε, το λίμπερο σήμερα είναι ασπρόμαυρο, 8 με 10. Περιμένουμε και δύο πολύ καλούς φίλους, δύο αγνά, καθαρά, ανιδιοτελή χιλιομετράκια, με πολλά χιλιόμετρα παοξάκια. Έρχονται από τα Βρασνά, μόλις πληροφορήθηκαν για την εκπομπή. Παράτησαν τη θάλασσα, παράτησαν τα μπυρόνια και έρχονται εδώ να πούνε την άποψή τους. Έτσι παοξίδικα και καθαρά, όπως πάντα το κάνουν. Ο φίλος ο Γιώργος και ο αδερφός ο Τάσος είναι καθοδόν. Πιστεύω σε κανένα μισάωρο να είναι εδώ κοντά, μπορεί και πιο λίγο, και να τα πούμε παρέα όλοι μαζί μέχρι και τις 10. Να περάσουμε λίγο στα διαδικαστικά της εκπομπής, να τελειώνουμε με τους υποστηρικτές και Γρηγόρη να ξεκινήσουμε λίγο τα θέματα για την καψούρα, για την αγάπη, για τον μεγάλο ΠΑΟΚ, το αφεντικό της χώρας, όπως δικαίως το λέμε εμείς εδώ και αρκετούς μήνες. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ η Μάζδα Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο αυτοκίνητο Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα στη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2319-24-931. Πορκίτο, ψητοπολείο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρατικά, χειροποίητες νοστιμιές να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός οικοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς με νου με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου, 52 πρώην διοικητηρίου, το Πορκίτο. Delivery στο 2310-525-55. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Οι υπόλοιποι υποστηρικτές, η Ψαταβένα Καρεκλάς, το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Τεχνική Δισά και το Κομμωτήριο Ανανέωση θα αναφερθούν στις 9 για οικονομία χρόνου και για να μην κουράζουμε φυσικά και τους ακροατές μας. Δώσε τώρα το χαλάκι, αδερφέ Χρήστο. Η πρεμιέρα, Γρηγόρη, στο ελληνικό πρωτάθλημα έγινε, ήταν επιτυχημένη. 3 βαθμούς, χωρίς να πιάσουμε καμία απόδοση φανταστική, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε την ουσία, έκανε οικονομία δυνάμεων, έκανε πολύ σωστή διαχείριση όσον αφορά το ρόστερ, το υλικό της ομάδος, κατάφερε, αποκόμισε την ουσία, που είναι οι 3 πολύτιμοι βαθμοί, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λένε πάρα πολλοί. Έχοντας στο μυαλό, φίλε Γρηγόρη και φίλε ακροατές, πιστεύω στο μάτσε το μεθαυριανό της Πέμπτης με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, εκεί που είχαμε ένα άτυχο αποτέλεσμα, μια επιπόλαια εμφάνιση, μια μέτρια εμφάνιση που πραγματικά προβλημάτισε, γιατί αν συγκρίνουμε, Γρηγόρη, τον ΠΑΟΚ που έπαιξε στο Άγιαξ
το γήπεδο στην Ολλανδία και δούμε και τον ΠΑΟΚ που έπαιξε στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δηλαδή τρίβαμε τα μάτια μας και λέμε δεν γίνεται, αυτοί οι παίκτες δεν ήταν που παίζανε εκεί μέσα στο Άμστερνταμ Αρένα. Οι ίδιοι δεν ήταν, ο ίδιος προπονητής ο ίδιος δεν ήταν. Αυτό τι έδειξε Τάσο, τι έδειξε? Ότι η ομάδα της κόστησε πάρα πολύ αυτός ο αποκλεισμός και ποιον δεν κόστησε. Μπράβο. Και συγχρόνως έγινε και το άλλο. Οι άσπονδοι φίλοι μας εκμεταλλεύτηκαν και μας πήραν για δεύτερη χρονιά όλο το market pool, τα λεφτά μας δικαιωματικά, και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και όχι μόνο αυτό, ο ΠΑΟΚ έμεινε και χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο πόλεμος είναι ολοκληρωτικός και αρχίζει ξανά. Έγινε αυτό το απίθανο, άλλαξε η κυβέρνηση. Ενώ είχε υπογράψει το ελληνικό κράτος με τον ΠΑΟΚ προσύμφωνο για κάποια χρήματα να δείχνει τον ΠΑΟΚ ελεύθερα, η κρατική τηλεόραση, και φυσικά ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι μαγαζί γωνίας αυτά, και θα είχε πάρα πολλά έσοδα η κρατική τηλεόραση. Ανεξαρτήτως με αυτό, φαίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Τα χοντρά αφεντικά. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Φταίει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε πέρσι ομάδα σε την Πάτε Μπορίσοβ, ας πούμε. Φταίει ο Ολυμπιακός που ο ΠΑΟΚ έκανε μία νίκη και πέντε απαράδεκτες εμφανίσεις στην Ευρώπη πέρσι. Γιατί αν έκανες δύο νίκες, θα ήσουν στο γκρουπ των ισχυρών. Δεν θα είχες τον Άγιαξ. Έτσι ακριβώς. Ναι, λέω εγώ τώρα. Όχι ότι δεν μας πολεμά. Το κακό ξεκίνησε από πέρσι, Τάσο. Μας πολεμάνε 100%. Ναι. Αλλά να μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Φταίει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λουτσέσκου πέρσι. Έτσι τα λέμε όλα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι εκτιμητέος, σεβαστός. Μας πήρε τον double. Μπράβο του. Το χειροκροτούμε. Τον μπράβο, ναι. Ναι, αλλά παράτε σε όλη την Ευρώπη, ναι, για να το κάνει αυτό. Αυτό. Έχει το κόστος του. Είναι πασιφανές φυσικά και έγινε. Έτσι. Και μας κουνά το δάχτυλο οι αντίπαλοι ότι παρατήσατε την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό το double, το αίτητο πρωτάθλημα και το double που πήρε ο ΠΑΟΚ, το αφισβητούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φυσικά εμείς δεν τους ακούμε. Πάλι για τον double θα πάμε φέτος. Εντάξει, τώρα μεγαλύτερη αφισβήτηση από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Ναι. Η μεγαλύτερη τιμωρία όλου του συλλόγου του Ολυμπιακού, όλων των Ολυμπιακών, ποια είναι? Το ότι κατακτούσαν το πρωτάθλημα 10, 11, 12 συνεχόμενα χρόνια με τον τρόπο που το έπαιρναν. Όλοι γνωρίζετε, είναι πασίγνωστο, πασιφανές, πώς ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τα ντάμπλ και τα κύπελα. Από τον Αύγουστο ήταν πρωταθλητής. Και η τιμωρία τους ποια ήταν? Η πορεία που κάναν στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί στην Ευρώπη δεν παίζανε με 13 ποδοσφαιριστές, με 14. Τώρα, βέβαια, με τους μαυροφορεμένους. Ναι. Με κατάλαβες. Έπαιζανε με κανονικές ομάδες, με κανονικούς διαιτητές που σφύριζαν ό,τι έβλεπαν. Και αν τι άλλο. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να διαπρέψει και να διακριθεί ποτέ του στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν διευκρίνησες το άλλο, Τάσο. Ότι ο Ολυμπιακός εκείνες τις χρονιές έμπαινε απευθείας στους ομίλους. Χωρίς να δώσει προκριματικό, γιατί ήταν η βαθμολογία της Ελλάδος υψηλά στην UEFA και ο πρωταθλητής ήταν απευθείας. Και δύο φορές που χρειάστηκε να δώσει προκριματικά αποκλείστηκε από κάτι κυπριακές, αν δεν ξεχνάς. Ναι. Άρα είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό αυτοί κανονίζαν από τον Αύγουστο να είχαν το πρωτάθλημα στην τσέπη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θυμόμαστε πώς. Βέβαια άρχισε να καθαρίζει το τοπίο, άρχισε από πρόπερση. Ο ΠΑΟΚ με τις κινήσεις που έκανε συνέβαλε να έρθει το ΒΑΡ στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, και στο κύπελο νομίζω. Το θέμα μας ξεκινήσαμε από άλλη. Μια ερώτηση που μου έκανες, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε τέτοια εμφάνιση μέσα στην Μπρατισλάβα. Τάσο, σου εξήγησα. Όλα τα προηγούμενα συνέβαλανε ούτως ώστε την ομάδα ήτανε κάτι το οποίο το διεκδικούσες και βάλανε ένα καμικάζι Εγγλέζο εκεί μέσα. Σύμπτωση και το 83 η σφαγή του Μονάχου με τα τριπλά πέναλτι που βάρεσανε. Ήτανε πάλι Εγγλέζος. Φέρανε ένα καμικάζι διαιτητή και άρχισε η καταστροφή. Αλλά είναι και δικό μας το φταίξιμο, όπως είπε Στάσο από πέρσι, ο ΠΑΟΚ Πασιφανές παράτησε στην Ευρώπη. Δεν μάζεψε έστω δύο βαθμουλάκια παραπάνω. Έτσι. Θα ήμασταν στο γκρουπ των ισχυρών. Έτσι ακριβώς. Και πέρασε κάποια άλλη στο γκρουπ των ισχυρών. Και δεν θα ανοίγαμε τον Άγιαξ. Και τώρα κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις, τύπα ξύλο. Δεν νομίζω να έχουμε θέμα με αυτούς τους παγοπόλιδες την Πέμπτη.
Πιστεύω ότι θα είναι 3-0 να πούμε στο ημίχρονο με αυτού εδώ του παγοπόλητε. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά αν ο ΠΑΟΚ παίξει σοβαρά με το ρόστερ που έχει, με του παίκτε που έχει, με την ορμή του κόσμου, με την γνωστή καυτή έδρα τη Τούμπα, α έχει να κερδίσει 7 μάτς που λένε στην Ευρώπη κτλ. Και α είναι αρνητική η κατάσταση στι ευρωπαϊκού αγώνε. Με αυτού εδώ του παγοπόλητε, αυτοί πουλάνε πάγο. Ρε. Αυτοί είναι στη σκάλα τη μηχανιώνα, πουλάνε πάγο για τα ψάρια. Ναι, τέτοιοι είναι. Αλλά απλά ήσουν ασόβαρος, εντάξει, ήσουν αφελέστατος, το πήρες πολύ χαβαλέ το μάτς, πολύ υπεροπτικά σου λέει εγώ έπαιξα με τον Άγιαξ, ναι, αλλά δεν είναι παιδιά, άλλη διοργάνωση είναι αυτή και κάθε διοργάνωση εγκυμονεί διαφορετικούς κινδύνους, όπως ο θεσμός του κυπέλου στην Ελλάδα, το τενεκεδάκι που λέει ο Νικόλας, που είναι πολυτέλεια εδώ για την πόλη μας, γιατί δύσκολα το παίρνεις το τενεκεδάκι. Εγκυμονεί αρκετές εκπλήξεις και κινδύνους, έτσι και η δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση κατά σειρά, κατά ιεραρχία, αν το πάμε, πρώτο είναι το Champions League, μετά είναι το Europa League, και αυτό εγκυμονεί κινδύνους με ομάδες επικίνδυνες. Εντάξει, μπορεί να λέμε ότι είναι παγοπόλιδες, μπορεί να λέμε ότι είναι κατώτερο το ρόστερ, να είμαστε πολύ καλύτερη και πολύ ανώτερη ομάδα, αυτό όμως πρέπει να το αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με τα αποτελέσματα. Λίγο έμεινε Μπόσκο, λίγο αφελέστατο, έλεσε 0-0. Ναι, αλλά Κλατς Βαντάμ, πάρτε στο 93. Και ψηλά τα χέρια. Η μπάλα εκδικείται, χάναμε ευκαιρίες και σε μια επίθεση βάλανε αυτοί εδώ οι ερασιτέχνες, γιατί για μένα είναι μπροστά στον ΠΑΟΚ σαν ερασιτεχνική ομάδα. Όμως η εμπειρία μας τόσα χρόνια μας έχει δείξει ότι και από καφενεία έχουμε αποκλειστεί τάσο και θέλει μεγάλη προσοχή το παιχνίδι και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Μετά το μάτς με τον Άγιαξ, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη κατακραυγή μέσω διαδικτύου προς την UEFA, και γνωρίζουμε τι έλεγε ο κόσμος για την UEFA, εγώ νομίζω μας έχουν στήσει στη γωνία. Γιατί τα επεισόδια που γίναμε στην Μπρατισλάβα ήταν άκρως ύποπτα, νομίζω ότι ήταν προβοκάτσια, θέλει μεγάλη προσοχή, μπορεί να στείλουν καμιά 100 άτομα μεθαύριο αυτοί και προκαλούν και κάνουν, αυτό το λέω, γιατί μας έχουν να μας στείλουν... Δεν το ξεχνάνε αυτοί. Μίλησα... Αυτοί οι κεντροευρωπαίοι που διαχειρίζονται όλο αυτό το που λέγεται UEFA και τα λοιπά. Ναι, το κλειστό κλαμπ, ναι. Είναι μυστήρια άτομα. Ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή και σου τη φυλάνε στη γωνία. Μίλησα με τον βαφτισιμιό μου που πήγε η παρέα του επάνω και το ένα από τα παλικάρια, ο αδερφός του από τα παλικάρια, το ένα από την παρέα του, είναι αυτός που έχει το πρόβλημα με το μάτι. Που ουσιαστικά έχει μεγάλο θέμα με το μάτι του παλικάρι. Ναι. Και μου είπε ότι υπήρχε ένα φοβερό μένος κατά των οπαδών του ΠΑΟΚ στα καλά καθούμενα, ναι. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, επειδή πήγαν τα πανό λέει, πάνω στις διαφημιστικές διαφημίσεις και τα λοιπά. Πήγαν λέει, ξύλωσαν τα πανό, ρίξανε με σιδερένια γκλόπε πολλές γκλοπιές τα παλικάρια, βαρούσανε με μένος και αδειάσανε τρεις γεμιστήρες, τα ζώα εσκατόμπατσε εκεί πέρα, ποιοι είναι, οι σεκιουριτάδες, τι στο διάλογο είναι, αυτά τα ζώα πραγματικά. Τρεις γεμιστήρες πλαστικές σφαίρες επάνω στα παιδιά της ομάδος. Αυτό... Καλά ρε, κοπρόσκυλα, πλαστικές σφαίρες, γιατί? Τι έγινε και ρίξατε πλαστικές σφαίρες, μπορείτε να μας πείτε? Τι σας έκαναν και ρίξατε πλαστικές σφαίρες, τι? Για ποιο λόγο, τι θέλατε, πού θέλατε να καταλήξετε, ποιο θέλετε να είναι το αποτέλεσμα? Γιατί αν υπήρχε διαφορετική αντίδραση και από τον κόσμο εκεί πέρα μέσα, θα είχαμε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Φίλε Γρηγόρη, γιατί είσαι από το ΠΑΟΚ κίνημα και είσαι και παλιός και γνωρίζεις ποια είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ όταν υπάρχει αδικία, ιδίως μες στην κερκίδα, από ψευτονταΐδες μπάτσους, πληρωμένους μισθοφόρους και ψευτοσεκιουριτάδες που φοράνε το κράνος και φοράνε ένα σιδερένιο γκλοπ και πουλάνε τρέλα στον ανυπεράσπιστο τον οπαδό που είναι με το t-shirt. Με κατάλαβες, αλλά δεν θέλω να το πάω αλλού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια ηλίθια, μια βλακώδης ανόητη αντίδραση από άσχετους που είναι εκεί πέρα μέσα από ευρωπαϊκές διοργανώσεις και δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε προβοκάτσια για να υπάρχει αρνητική κατάληξη με αποτέλεσμα τιμωρίες κτλ. Δεν είναι η πρώτη φορά και στον Άγιαξ μέσα γίνανε επεισόδια. Εντάξει. Πήρανε και δημοσιογράφο μέσα με κλωτσομπούνια. Έτσι. Έχω μάθει και πήγε ο Σαβίδης, άρα μας έχουν στημένους. Λοιπόν, εγώ αυτό πιστεύω και εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε, να είμαστε έξυπνοι, ψύχρεμοι. Αυτοί εδώ, ό,τι και να προκαλέσουν, εγώ πιστεύω, αν έρθουν κάποιοι, γιατί έμαθα τελευταία ότι δεν θα έρθει κανείς. Αν έρθουν κάποιοι. Καταρχήν, να πούμε περαστικά στο παιδί, ναι, με το μάτι του, ναι, να πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, ποια είναι η πορεία της υγείας του με το μάτι του παλικαριού. Ολόψυχα μέσα από την καρδιά μας
Ευχόμαστε περαστικά, έτσι, ταχεία ανάρρωση και τα καλύτερα και να είναι το τελευταίο, έτσι. Από εκεί και μετά, αυτό μας ενδιαφέρει, φίλε Γρηγόρη, είναι η πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Champions League. Champions League, φίλε, γιατί πέρσι, με συγχωρείς, έκανα πορεία πρωταθλητισμού στο Champions League. Έπαιξα με έναν ολόκληρο όμιλο Champions League. Με τη Σπάρτακ Μόσχας, με ποιο παίξαμε, με τη Βασιλεία. Ομαδάρες παίζουν μέσα. Με την Μπενφίκα. Έκανα 4 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Μια ήττα έκανα, αρέσει, σε 6 μάτς και αποκλείστηκα. Από τους ομίλους του Champions League. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, με κάτι κολοπετινίτσες και κάτι δόξες καρανούλες της Ευρώπης, το έκανα εγώ πέρσι με ομαδάρες όπως τη Βασιλεία που παίζει ανελιπώς στο Champions League. Τους Ρώσους που έχανα 0-2 στο 15 και το ανέτρεψα μέσα στο ημίχρονο 3-2 εδώ πέρα μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, 4 στη Βασιλεία. Κερδίσαμε τους Ρώσους. Εντάξει, την Μπενφίκα πήραμε χ εκεί πέρα μέσα. Ποιον άλλον είχαμε, άλλον έναν είχαμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Έκανα δηλαδή, απέκλεισα σχεδόν ένα ολόκληρο όμιλο του Champions League για να περάσω το όμιλο του Champions League και με μία ήττα που έκανα μέσα στην Τούμπα που προηγήθηκα κιόλα εδώ πέρα. Και αν δεν ήταν η βλακεία του Πασχαλάκη και κάποια φίλη άλλων ποδοσφαιριστών, θα ήμουν από πέρσι στους ομίλους του Champions League. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερα. Φέτος δηλαδή, τώρα βλέπεις, τώρα αυτή είναι και τυχερή. Τυχερή είναι, δεν ξέρω. Μάλλον τυχερή είναι. Ξέρω εγώ τι να πω. Είμαστε και στο ράδιο. Να πω κάτι άλλο, να πω για το γιο του Μπαρμπασάβα, δεν θέλω να πω. Γιατί είμαστε και στο ράδιο. Απορώ, ρε Τάσο. 6 μπαλάκια είχε και έπαιξε πάω Κάγιαξ. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή. Πρέπει να είσαι και γκαντέμις, να είσαι και άτυχος να πέσεις πάνω. Τι να πω ρε φίλε, είχε μπορεί να είσαι και άτυχος. Έξι μπαλάκια και το πήγες να πούμε και παίξεις. Μπορεί να είσαι και άτυχος. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά πάμε και λίγο στα αγωνιστικά, Τάσο, ήθελα να πω. Καταρχήν η ομάδα, μην παραξενευόμαστε, ότι ξεκίνησε έναν άλλο θεσμό που είναι το πρωτάθλημα. Θα μου πεις τα συνεχή παιχνίδια, παίξε Champions League, τώρα παίζεις Europa League, πρωτάθλημα, φιλικά κτλ. Το καθένα έχει την ξεχωριστή άβρα του. Εγώ πιστεύω. Όπως και το πρωτάθλημα Ελλάδος που μόλις άρχισε. Και μην ξεχνάμε πέρσι ότι ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι πώς ξεκινούσε. Κάτι 2-1 με το ζόρι. Στο πρωτάθλημα εδώ μέσα. Με κάτι αστερά πιτρίμα. Και με τον Πανετολικό νομίζω. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Γιατί προχθές ο κόσμος λιγάκι δυσανασχέτησε με την εμφάνιση κυρίως του δευτέρου ημιχρόνου που δεν μπορούσαν να αλλάξουν παλιά οι δικοί μας. Τα πρωτοπορνές κόντρα στον Πανετολικό. Και έχει δίκιο ο κόσμος να δυσανασχετεί. Ναι. Λοιπόν. Είσαι ο πρωταθλητής, ο Νταμπλούκος, ο αίτητος. Έχεις 32 νίκες σε 36 παιχνίδια. Έρχεσαι με φόρα από το περσινό πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογείται τώρα. Εξ ολοκλήρου δεν δικαιολογείται. Γιατί εν μέρει δικαιολογείται. Γιατί έχεις αγώνα την Πέμπτη. Πρέπει να κάνεις ειδική διαχείριση. Σου λείπει η σημαία του συλλόγου. Ο Βιερίνια. Σου λείπει ο καλύτερος σου χαφ στο κέντρο. Έτσι. Ο Μαουρίσιο. Σου λείπει, έκανες μεταγραφάρα. Ξέρω εγώ, έδωσες κοντά 1,5 εκατομμύριο το Βέρμπλουμ. Σου τραυματίστηκε. Ναι. Έφυγε Κάνιας. Έφυγε Σάχοφ. Έφυγε ο Πρίγιοβιτς και εγώ 10 εκατομμύρια πλήρως αριστερήτρα. Σου έφυγε ο προπονητής 48 ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Υπάρχουν πολλές δικαιολογίες για αυτό το ΠΑΟΚ. Αλλά πώς γίνεται εσύ στον ΠΑΟΚ, ιδίως όταν έκανε μια ιστορική κατάκτηση πρωταθλήματος, μια ιστορική κατάκτηση double, αέτητος, είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει πάρει η ομάδα με έτσι την καλύτερη ακριβώς στατιστική στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, πώς γίνεται να στραβώνει το κλίμα στον ΠΑΟΚ. Πώς γίνεται να σου φεύγει ο προπονητή. Με κατάλαβες τι έγινε από τον Ιανουάριο και μετά. Εντάξει, συγγνώμη, ρε, το καταλαβαίνω. Σου έφυγε το. Αλλά είσαι ΠΑΟΚ, Τάσο. Συνεχίζεις. Και οι άλλοι έχουν κατέμια. Κάτσε. Ο Γάβρος, να πούμε, έχασε φορτούνη. Το οποίο ήταν όλοι. Το ίδιο ισχύει και. Λοιπόν, από εκεί και μετά είσαι ΠΑΟΚ. Συνεχίζεις με το. Τώρα είσαι παγιδευμένος και με το financial fair play, έτσι. Ακούστηκε, είπε χθες στους οπαδούς στην Κέρκυρα ο Ιβάν. Λέει, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές. Πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ στον επόμενο όμιλο, να ανέβει κάποια βαθμολογία που υπάρχει, δεν ξέρω τι κλίμακες είναι, για να μπορέσει να κάνει μεταγραφές. Αυτό δεν το προβλέψανε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι θα γίνει. Εντάξει. Γιατί ο ΠΑΟΚ μετά το. Όταν τέλειωσε το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρα νομίζω ότι θα έπαιζε στα προκριματικά του. Τέλος πάντων, όπως είπες, δεν μπορέσαμε ποτέ να πάρουμε αριστερό μπακ. Και κάνα και δήλωση πριν 10 μέρες, λέει δεν θα πάρουμε αριστερό μπακ. Το επιβεβαιώσαν από μέσα, επίσημα. Τη στιγμή, δηλαδή, περιμένω τον Βιερίνια. Καλός ο Γιαννούλης, εντάξει, δεν αφισβητώ κανένα παίκτη. Θα το συζητήσουμε σε λίγο, έχουμε το. Φύγαμε 5 λεπτά από το διάλειμμα. Να κάνει ο Χρήστος σινιάλολο. Έτσι, Χρήστος Κιώσης. Κάνουμε λίγο το πρώτο break της εκπομπής σήμερα. Έτσι, Τάσος Τρέγκας, Γρηγόρης Άτομο. Περιμένουμε εδώ και τον Γιώργο και τον Ντασούλη.
Μέχρι τις 10 θα πάμε. Εκτάκτο σήμερα. Ασπρόμαυρο τις πτήσεις. Ασπρόμαυρο το φόντο σήμερα εδώ πέρα. Ασπρόμαυρο το λίμπερο. 8 με 10. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-38 να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Τι πιστεύετε για την Πέμπτη, για το κρίσιμο μάτσε του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν Μπρατισλάβα στο γήπεδο της Τούμπας και αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα λεγόμενά μας. 2310-287-38 σε λίγο ανοιχτές γραμμές. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούριδες και για όσους κρυφακούτε. Break. Έτσι, έτσι Χριστάρα. Τέτοιες κομματάρες δυναμικές θα βάζεις. Γιατί είναι εκπομπή που αφορά το αφεντικό της χώρας. Η ματιά έτσι. Του τίγρη. Το αφεντικό της χώρας έχει 4 γράμματα, έτσι. Πι, Α, Ω και Κ. Τι να κάνουμε τώρα, μπορεί να στεναχωριέστε μερικοί που το ακούτε, αλλά αυτό ισχύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Πανθεσσαλονίκη, ο αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών είναι ο νταμπλούχος Ελλάδος 2019. Και αυτό τον τίτλο πρέπει να τον υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια, με όποια μορφή πολέμου και αν έρχεται από επιστημονική μέθοδο και αν έρχεται από τα συνεταιράκια του ΠΟΚ, γιατί όλοι έχουν γίνει ένα σώμα, μια ψυχή από πέρσι. Πρωτοσέλιδα, οι αλαξοκολλιές άρχισαν από πέρσι, έτσι, και πρόπερσι. Πρωτοσέλιδα του Γαύρου υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ της ΑΕ και τα λοιπά. Και το αντίστοιχο, βρήκαν και κάτι συνεταιράκια εδώ πέρα, κάτι αδύναμους της ΒΓ Εθνικής. Εντάξει, και κάνουν τη δουλειά τους όπως την κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν έχουν υπολογίσει σε κάτι. Δεν έχουν υπολογίσει. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν έχουν υπολογίσει στο αφεντικό της χώρας. Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ πορεύεται για μια ακόμα χρονιά. Εντάξει, δεν λέω για αίτητο. Αλλά ο ΠΑΟΚ σκοπεύει εξ αρχής στον ντάμπλ και έχει τις δυνατότητες. Ήδη μας είναι τοποθετημένη και η ΜΠΟΚ και όλα τα προγνωστικά ότι εμείς και από κάτω οι Γαύροι θα πρωταγωνιστήσουν φέτος και θα χτυπήσουν τους δύο τίτλους. Ευτυχώς ή δυστυχώς για αυτούς, αν και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, γιατί να σου φύγει ο προπονητής περίπου τέλος Ιουνίου πριν ξεκινήσει 24 ώρες ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος, είναι μεγάλο το τρύπημα. Να σου φύγει ο καλύτερός σου ποδοσφαιριστής, το βαρύ σου πυροβολικό Ιανουάριο και να μπορέσεις πάλι να ανταπεξέρθεις με το δεύτερο και τρίτο σου φορ, να πάρεις πρωτάθλημα, να πάρεις κύπελο, να τερματίσεις αίτητο στο πρωτάθλημα. Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι λέει. Εντάξει, να σου τραυματιστεί ο καλύτερός σου ποδοσφαιριστής, η σημαία του συλλόγου, ο αρχηγός σου, η ψυχή της ομάδος, ο Αντρέ Βιερίνια, να σου χτυπήσει για 6 μήνες και να βγει εκτός νοκάουτ. Ό,τι καλύτερο έχει στο κέντρο. Και ένα από τα πιο ακριβά σου συμβόλαια να μην έχει παίξει ποτέ. Ο Βέρμπλουμ. Ένα γκολ με εργοτέλ. Και ο Μαουρίσιο. Φαντάζομαι ότι στεναχωριέται και. Αλλά αυτό το χαμόγελο του δεν με. Και τι, καμιά φορά Τάσο λέει κάθε εμπόδιο σε καλό. Τον παρακαλούσαμε, φαντάσου, και μας έκανε κόγξε η γυναίκα. Όχι, θέλω να σου πω. Τι να πω, όχι, θέλω να σου πω. Σκέψου τώρα ο Ολυμπιακός να έχει όλα αυτές τις στραβές. Άσε ένα φορτούνης, ρε φίλε, τραυματίστηκε και τους δίνουν τώρα βοήθεια, χέρα βοηθείας, τους δίνει να πούμε το ΒΑΡ, τους δίνουν οι κουμπαράκηδες. Αυτό που έγινε, έτσι. Έγινε παγκόσμια πρωτοτυπία. Καταρχήν, όταν πάει ο διαιτητής για να δει το ΒΑΡ, απαγορεύεται διαροπάλου να υπάρχουν στα 20 μέτρα κόσμος. Και ήταν όλο το παλαιστικό του Ολυμπιακού γύρω-γύρω από το κουμπαράκι. Κανείς δεν βγαίνει να πει τίποτε. Και γάβγιζε και ο άλλος. Ο Περέιρα μας φαίνεται τα άλλαξε τώρα. Σου λέει άλλη κυβέρνηση θα πάω με αυτούς. Περέιρα τι γίνεται ρε. Εκεί με στην ΚΕΔ βγάλανε λέει το κουμπαράκι για αλλίωση αποτέλεσμα. Και τι έγινε. Πήρε το τρίποντο. Θα ξανακάνετε το μάτς από το 80 και μετά. Τη στιγμή που είχε πρωτοβουλία ο Αστέρας. Έτσι θα πάει παιδιά η χρονιά. Όχι να σου πω τι γίνεται. Στο 82 άμα θα δώσει το πέναλτι και το βάλει ο Αστέρας Τρίπολης που λογικά θα μπει, μπορεί και να μην μπει, αλλά 70% εγώ λέω ότι θα μπει. Είναι 1-1 το μάτς. Με τα χασομέρια, με τα ξού, ξεβού και βού θα πάει 85. Έτσι. Ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό, 10 λεπτό να αντέξει ο Αστέρας, το μάτς είναι χίφιλε. Ξεκινάει στραβά, αρχίζει η γκρίνια, πρόσεξε τώρα. Πέρα από τους δύο βαθμούς. Αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η αφισβήτηση. Αρχίζει η εσωτερική διαμάχη. Κοίταξε στην ΑΕΚ τι έγινε με τη στραβή. Το κάρμα. Θα την πληρώνετε μια ζωή εκεί πέρα χάρτινη. Τάσο, πέρσι θυμάσαι. Χαρτόκουτα, χαρταετή. Αυτή την ποινιά που κάνατε μαζί με αυτό που είχε σουβλάκια μέσα στο ΒΑΡ,
με τον Κομίνη και την παρέα του και τον Ποντίκη που ακύρωσε ένα γκολ ολοκάθαρο του ΠΑΟ και 7 λεπτά μετά και δεν κατεβήκατε ποτέ να παίξετε και κλέψατε στην ουσία ένα πρωτάθλημα με τις ευλογίες του Ολυμπιακού, με το συνέτερο σας τον Ολυμπιακό. Ναι, για σας το λέω, υποστηρικτές του Τίγρη, του Γατούλιες όπως έχει καταντήσει. Αυτό εδώ το πράγμα που κάνατε, αυτή την ποινιά, θα την πληρώνετε μια ζωή. Ήδη μας κουβαλάει ο αρχηγός σας, ήδη μας κουβαλάει ο αρχηγός σας, ο Αχθοφόρος, 3 χρόνια του μαστραπά. Αυτό που παίρνω συνεχόμενα, που δεν το έχει κάνει ποτέ, ποτέ μα ποτέ ομάδα στην Ελλάδα, να πάρει 3 χρονιές συνεχόμενες το κύπελο και πάει για 4η φέτος. Και θα το πάρει και φέτος και 4η φορά. Άσε να λένε οι άλλοι τώρα, οι συνέτεροι του Ολυμπιακού εδώ πέρα, ότι βγήκε η Νέα Δημοκρατία και θα μας το δώσουν εμάς και παρακαλάνε και εικετεύουν και φυλάνε κατουρημένες ποδιές του Φαταούλ κάτω εκεί πέρα για να πάρουν κανένα κοκαλάκι. Δεν χαρίζονται οι τίτλοι, κύριοι, όπως θέλετε να λέτε, το ένα του Τσοχατζόπουλου, το άλλο του Κουλούρη, το άλλο της πολιτικής πρωτεύουσας και να γάμε να λέγαμε. Αυτά είναι μέσα στη φαντασία σας. Τελείωση, άκη, γιατί τελείω. Βγάζετε κομπλεξισμό. Τάσο, πολύ σάλιο ξοδεύεις. Όχι, φίλε, δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται. Σε παρακαλώ. Μην ασχολείσαι εσύ. Εμένα επέτρεψε μου να ασχολούμαι και με τον Άρη. Και με τον Άρη θα ασχολούμαι, με συγχωρείς. Και με τον Γαύρο θα ασχολούμαι. Και με τους Χάρτινους θα ασχολούμαι. Και με τον Αφραγκούζο θα ασχολούμαι. Με κατάλαβες. Δεν γίνεται να μην ασχοληθώ με αυτούς που με έχουν βιάσει φύση και παραφύση εκτός από τους ΒΓ εθνικού εδώ πέρα. Εντάξει, αυτοί όλοι κάτω στο ΠΟΚ. Σε έχουν ξεσκίσει τα σωθικά. Αυτή τη στιγμή σε έχουν φάει τα πνευμόνια. Δεν είναι η ΑΕΚ. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι η ΑΕΚ ο στόχος μας. Αυτή τη στιγμή είναι ο Γαύρος. Έχει μαζί του ολόκληρη κυβέρνηση και το γνωρίζουμε. Αυτούς πρέπει να προσέχουμε. Εμείς θα συνεχίζουμε όπως παίζουμε. Όλοι μαζί είναι, Γρηγόρη. Αυτοί είναι όλοι μαζί, Γρηγόρη. Αυτή διαλυθήκανε. Δεν είναι μόνο ο κόκκινος. Τους είδες πως έγιναν ένα. Μαζί με Αρετόπουλο και Κομίνη. Κανείς δεν πήγε να καταθέσει. Στον εισαγγελέα που τους κάλεσε. Πέρσι θυμάσαι τι έγινε με ο τον... Ο άλλος άλλαξε την κατάθεσή του, ρε. Τι μου λες τώρα. Τάσο, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν είχαμε πέρσι ιδιαίτερες εκτός στον τελικό. Αυτά που γίνανε δηλαδή, ισοπεδώθηκε η ΑΕΚ. Εμείς θυμάσαι τι έγινε πέρσι ατρόμητος Ολυμπιακός. Θυμάσαι πως τον πήγανε καροτσάκι εκεί πέρα του Ολυμπιακού τον παλαιστικό, τον διαιτητή στο ημίχρονο και πήραν τα αποτελέσματα. Το ίδιο έγινε φέτος με το ΒΑΡ, ακόμα δεν ξεκίνησε. Αυτά πρέπει να ασχολούμαστε τώρα. Το τι έγινε πέρσι με την ΑΕΚ τα γνωρίζουμε. Δεν θέλουμε να τους κουράζουμε για άλλο τον κόσμο. Εγώ αυτό λέω. Ναι, αλλά πρέπει να τα λέμε. Τα θυμόμαστε, τελείωσε. Γράφηκε στην ιστορία το χάρτινο πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, ούτε και οι ίδιοι αεξίδες. Ναι, πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος. Πρέπει να ανανεώνουμε τη μνήμη του κόσμου για να θυμάται τι έχει γίνει. Εντάξει, να μην ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε την ιστορία, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο μας το στερήσανε. Τέλος πάντων, ασόψονται οι ένοχοι. Ο ΠΑΟΚ έχει βαρεθεί πλέον. Κλείσαμε όλα και την κερκίδα, βάλαμε δίχτυ και βαρ φέραμε. Πάλι βρίσκουν εκεί κάτω παραθυράκια και περνάνε το δικό του σενάριο. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έγινε δηλαδή με το ΒΑΡ και το κουμπαράκι εδώ πέρα ήταν ανεκδίκητο χωρίς να υπάρχει συνέπεια αγωνιστικά. Δηλαδή, αλλίωση αποτελέσματος. Υπάρχει ένα μάτς στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική που μπαίνει το ΒΑΡ. Ναι. Και τι γίνεται. Υπάρχουν δύο φάσεις, ναι, που καθορίζουν το αποτέλεσμα του αγώνα. Έτσι. Η μία φάση στο 5ο λεπτό, στο 4ο, 4,5 λεπτά, μόλις ξεκινήσει το μάτς, πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού που δεν είναι πέναλτι. Αν παρατηρήσετε και αν κοιτάξετε καλά. Το είπανε όλοι, η μπάλα χτυπάει πρώτα στα πλευρά του αμυντικού της Τρίπολης και μετά πάει στο χέρι. Ο κανονισμός είναι σαφέστατος και λέει, όταν η μπάλα προσκρούσει σε μέρος του σώματος του ποδοσφαιριστή και μετά πάει στο χέρι, δεν υπάρχει παράβαση. Κουμπαράκης είναι μπροστά. Το αντίστοιχο έγινε και με το... Το ΒΑΡ εκεί. Το αντίστοιχο έγινε με... Ρωτάω εγώ. Με τον Άγιαξ. Ένα-ένα, Γρηγόρη μου, ένα-ένα. Το ίδιο. Πάμε σε αυτή τη φάση λίγο να μείνουμε. Είναι μια φάση η οποία τι κάνει. Στο 4ο λεπτό βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκόρ αδίκως. Το βάζει ή δεν το βάζει. Το βάζει ή δεν το βάζει τον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Κι όμως ο Κουμπαράκης που είναι μπροστά σφυρίζει πέναλτι. Ο επόπτης είναι ακριβώς από πίσω. Τη βλέπει τη φάση, δεν μιλάει. Και στο ΒΑΡ τη βλέπει και δεν μιλάει κανένας. Ναι. Άρα έχουμε μια φάση υπέρ του Ολυμπιακού κατά της Τρίπολης στο 4ο λεπτό που δεν είναι... Καμία παράβαση, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι και δίνει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να μπει με γκολ τα αποδυτήρια.
ξεαγώνει τους παιδοσφαιριστές, ξεαγώνει το γήπεδο, ξεαγώνει τον προπονητή, ελευθερώνονται τα πόδια των παιχτών στο τέταρτο λεπτό. Ρε. Και έχεις και το μήνυμα από τον διαιτητή, προχωρήστε, εγώ εδώ είμαι. Πιο βάρ και πιο μάρε, εδώ είμαι εγώ, Ολυμπιακός, μια χαρά. Και στο 82, με έναν Ολυμπιακό που δεν έχει κάνει τίποτα πέρα από μια φάση, έκανε και άλλη μια φάση, έκανε η Τρίπολη, να το πάρουμε έτσι. Φτάνει στο 82, στα δύο μέτρα είναι ο Κουμπαράκης από πίσω, υπάρχει ολοκάθαρη ανατροπή, ολοκάθαρο τράβηγμα του Μπαράλες, μπροστά τον καλούν και από το ΒΑΡ και το δείχνουν άλλη φάση από τα πλάγια Ντεμέκ. Δεν του δείχνουν τη φάση από πίσω και Ντεμέκ λέει: ρε, πού τα πουλάτε αυτά, ρε καραγκιόζηδες. Πού τα πουλάτε αυτά, ρε. Ο κόσμος θα είδε, Τάσο, ο κόσμος θα είδε. Ρε Χατζιαβάτιδες, σε ποιο τα λέτε αυτά. Υπάρχουν δύο φάσεις τρανταχτές οι οποίες καθόρισαν το αποτέλεσμα του αγώνα, το οποίο είναι δώρο τρεις βαθμοί. Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί και αν θέλετε να είστε αρσενικοί, ρε γάβρι, Ολυμπιακοί, να βγείτε και να το πείτε. Ο Ολυμπιακός αυτός δεν άξιζε λοιπόν για να κερδίσει αυτή την Τρίπολη σε αυτό το ματς. Τι να κάνουμε τώρα, ένα πέναλτι που δεν υπάρχει, σας δίνει δώρο, και ένα πέναλτι ολοκάθαρο που δεν δίνει στην Τρίπολη. Που αν δεν δώσει το πέναλτι στο Γαύρο στο 5 και είναι 0-0 στο 82 και δώσει το καθαρό πέναλτι του Μπαράλες, μπορεί να σου κάνει το 0-1 Κλατς Βαντάμ της Φεντόνα να πούμε από πίσω, και να μην ξέρεις όπου σου ήρθε με στο Καραϊσκάκι στην πρεμιέρα 0 βαθμούς και να σε περνάει ο Βόλος του Μπέου ο Νεοφώτιστος. Με κατάλαβες τι γίνεται. Αλλά πιο βάρ και πιο μάρ. Ξέρεις τον είπε ο Καραπάπας. Κοίτα τι έπαθε ο Τζίλος. Εγώ έτσι φαντάζομαι έγινε η δουλειά, Τάσο. Λοιπόν, έχουμε και το Σεπτέμβριο, λέει, το δικαστήριο για τον Τζίλο. Για να δούμε. Δεν ξέρω τον είπε. Όταν πήγε στο βάρ αυτός, εκεί πέρα τι είδε. Ακούστηκε ο Καραπάπας. Κανένα άσπρο πόλο είδε. Και ο διευθυντής, όλο το παλαιστικό του Ολυμπιακού ήταν στα δύο μέτρα από το διαιτητή. Απαγορεύεται διαροπάλου στα 10-20 μέτρα να υπάρχει τέτοιο. Μόνο οι σεκιουριτάδες οι οποίοι πρέπει να είναι αρκετά μακριά. Λοιπόν, και να μην τώρα ενοχλείται ο διαιτητής για να δει με ηρεμία τη φάση. Λοιπόν. Και προφανώς μέσα από το βανάκι του ΒΑΡ που βρισκόταν στο Καραϊσκάκι δεν το δείξαν τη φάση. Εγώ από εκεί. Και τι δηλώσανε. Τεχνικό κόλλημα. Σε κανένα άλλο δεν έχει γίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το γελίο της υπόθεσης ποιο είναι. Να το χαιρόμαστε τον κύριο Γραμμένο και τους επιτελείς του. Ναι, ναι, σκράζουν και την ΕΠΟ επειδή είναι όσον αφορά, φύλλα λέει, προσκύμενη στον ΠΑΟΚ. Ακούστε, να φρίξετε. Όσον αφορά, λέει, το διαιτητικό μέρος και αποκλειστικά τη λειτουργία του ΒΑΡ και στη σωστή εφαρμογή του πρωτοκόλλου εκ μέρους των αξιωματούχων διαιτησίας, κρίνει η ΕΠΟ το αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος του ΒΑΡ για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα επιτυχημένο. Αν είναι δυνατόν, επιτυχημένο το κρίνει η ΕΠΟ. Παίζεται με την νοημοσύνη του κόσμου. Περνάτε τον κόσμο για ηλίθιο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο καθοριστικές φάσεις στο μάτς του Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό, που όλοι γνωρίζουμε το τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, και να βγαίνετε και να λέτε και να κάνετε ανακοινώσεις εκεί στην ΕΠΟ ότι είναι επιτυχημένο όσον αφορά το δυτικό μέρος, το ΒΑΡ. Αποκλειστικά η λειτουργία του ΒΑΡ είναι επιτυχημένη. Τόσο δηλαδή αδίστακτοι είστε. Τόσο δηλαδή προκαλείτε τον κόσμο και παίζετε με την νοημοσύνη του. Δηλαδή υπάρχει πέναλτι κατά την άποψη της ΕΠΟ. Στο χέρι που κάνει ο αμυντικός της Τρίπολης στο 5ο λεπτό υπάρχει πέναλτι. Γιατί όλοι είπανε ότι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Η μπάλα χτυπάει στο πλευρό του αμυντικού και μετά στο χέρι. Εκτός αν είστε στραβοί. Αν δεν βλέπετε καλά. Που εγώ πιστεύω ότι είστε κοράκια. Μεγάλα κοράκια στην όραση. Βλέπετε μια χαρά. Απλά κλείνετε τα μάτια σας εκεί που θέλετε. Έτσι. Συγχαρητήρια, κύριε της ΕΠΟ, κύριε Γραμμένε και τα λοιπά. Έτσι, αφού το κρίνετε επιτυχημένο το μάτς του Καραϊσκάκη, όπως λέτε. Μπράβο σας. Συνεχίστε έτσι. Το μήνυμα το λάβαμε όλοι μας από την πρώτη αγωνιστική. Συγχαρητήρια επίσης στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Γιατί περιμέναμε να αλλάξουν κάποια πράγματα όπως υπόσχονταν προεκλογικά. Βέβαια, εντάξει, οι κουμπαριές και οι κρυφές αγάπες δεν κρύβονται. Όλοι γνωρίζουμε τι ομάδα είναι ο Πρωθυπουργός. Όλοι γνωρίζουμε τις άριστες σχέσεις που έχει με τον Ευάγγελο Μαρινάκη και την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά και τέτοια σκάνδαλα από την πρώτη αγωνιστική, ιδίως με το ΒΑΡ, δεν τα περιμέναμε να τα δούμε. Γιατί θέλαμε να πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τόπο θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Ιδίως με την αποτυχημένη κυβέρνηση που έφυγε. Με αυτόν ο οποίος πούλησε τη Μακεδονία, με αυτόν τον κύριο και το επιτελείο του, θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε ένα καλύτερο αύριο με την τωρινή κυβέρνηση. Τώρα, αν οι κυβερνήσεις εξαρτώνται
από προέδρους, από ομάδες και κρίνουν ότι πρέπει να ενεργούν έτσι και να προκαλούν την κοινή γνώμη, ενδεχομένως και την ψήφο του πολίτη με όλα αυτά που γίνονται, καλώς κάνουν. Και καλώς να κάνουν. Εμείς όμως θεωρούμε τον εαυτό μας ότι έχει θετικό δείκτη νοημοσύνης, του IQ μας ότι είναι θετικό και δεν θα πέσουμε σε αυτές τις παγίδες. Θα μας επιτρέψετε εκεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και στην ΕΠΟ εκεί πέρα που θέλετε να έχουμε και εμείς τη δική μας άποψη και να σχολιάζουμε τα δεδομένα. Ό,τι βλέπουμε κάθε Κυριακή θα μας επιτρέψετε, γιατί εμείς τουλάχιστον τα δικά μας τα ματάκια μπορεί να φοράμε γυαλιά, ξέρω εγώ, αλλά βλέπουμε με τα γυαλιά, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Και βλέπουμε για τη δική μας την ομάδα. Δεν βλέπουμε μόνο για τις ξένες ομάδες, βλέπουμε για τον ΠΑΟΚ. Ας πούμε το πέναλτι του Βιερίνια πέρσι, το είπαμε 500.000 φορές μέσα στη Λαμία. Εντάξει. Και ένα πέναλτι που είχε κερδίσει ο Τζαβέλας, αν θυμάμαι, Αβαβά, πριν 3-4 χρόνια, πότε ήταν, που το εκτέλεσε ο Θανασιάδης, φώναζε όλο το γήπεδο, βγάλει το έξω τον Κλάους τον Θανασιάδη. Τέτοιοι είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες. Δεν πανηγυρίζουν ψεύτικους τίτλους, πέτσινα κύπελα και αειδιαστικές, τέλος πάντων, κατακτήσεις τίτλων. Γιατί αν θυμάστε στην απονομή του Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης στο χέρι του Μανιάτη και που παίζατε πόλο, οι ίδιοι φίλοι του Ολυμπιακού σας στείναν, κάνανε μετό και φεύγανε από την απονομή. Οι ίδιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Οι καθαροί Ολυμπιακοί όμως, έτσι. Όχι οι υπάλληλοι. Με καταλάβετε τι θέλω να πω. Θα κάνουμε το διάλειμμα των 9. Θα επανέλθουμε. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στην τροφιά παρέα με τον Γρηγόρη το άτομο. Έρχονται και τα παιδιά, ο Τάσος και ο Γιώργος. Μας στείλανε και βίντεο. Τους περιμένουμε για να τα πούμε παρέα μαζί σας. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές μόλις επιστρέψουμε στο 2310 287 και 38. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούριδες και για όσους κρυφακούτε. Διάλειμμα, Γρηγόρη μου, Χρήστο μου, και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκτάκτως σήμερα, είπαμε έτσι. Ας πούμε ρωτήσεις. Μέχρι τις 10 συντροφιά παρέτσα θα πάμε μαζί. Να δώσουμε λίγο τα διαδικαστικά της εκπομπής και να καλησπερίσουμε τα φιλαράκια μας, γιατί μεγάλωσε η παρέα σε 2 λεπτάκια. Κοντά μας άλλο ένα απογευματάκι ψάρο ταβέρνα Care Class. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Εκπληκτικός ο χώρος, θέα όλη η παραλία της πόλης. Δίπλα στο κύμα κυριολεκτικά βρίσκεστε. Βουτάτε το ποδαράκι και έχει θάλασσα δίπλα σας. Απολαμβάνετε όλες τις περιπτώσεις της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο. Θέλετε γάβρο? Ναι, να πάμε. Θέλετε. Ναι, θα σου πω που είναι στο τέλος, θα ακούσεις. Γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και special αχνηστά μύδια. Και ποιο είναι το μυστικό στο μύδι? Το μύδι είναι καλό, Τάσο. Το μύδι δεν πρέπει να έχει, πρέπει να βγάζει την τρίχα. Έτσι. Πρέπει να είναι φεγγάρι, ξυρισμένο που λένε. Και τώρα τον Αύγουστο είναι γεμάτα τα μύδια, είναι φορτωμένα. Ναι, άλλο λέω εγώ, τρίχα να μην έχει. Ναι. Είναι επικίνδυνη η τρίχα. Πάντα τη δηλητηρία. Άρα μπράβο. Πολλά μπορεί να πάθει. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσινάρας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβένα Care Class, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της πόλης μας. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76, Γρηγόρη, στο Καραμπουνάκι στην Καλαμαριά, δίπλα από το Σάρκ. Ωραία. Εύκολάκι. Γράψτε το τηλέφωνο και πάρτε, γιατί γίνεται πανζουλισμός, πατιούνται, σκουτιούνται για να μπουν. Έτσι, 23 10 4 13 2 30, ψαροταβένα Care Class, για να εντυπωσιάσετε την παρέα σας, το τέρι σας, τη σύντροφό σας, το σύντροφό σας, γιατί πάρα πολύ απλά απολαμβάνεις τα πιο φρέσκα ψάρια της πόλης, τα πιο νόστιμα θαλασσινά εδέσματα, με παγωμένη ρετσίνα, με μπύρα, με ούζο, με τσίπουρο, και βλέπεις όλη την πόλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Έτσι. Βλέπεις θάλασσα πάνω. 4-13-2-30 για τις κρατήσεις σας. Κοντά μας άλλο ένα απόγευμα. Το πρατήριο υγρών καυσίμων και δυναμική πετρελαιοθέρμανση τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Κάθε μέρα δηλαδή πας και γεμίζεις το ρεζερβουάρ. Ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Όχι μια φορά την εβδομάδα που βγάζουν προσφορές κτλ. Κάθε μέρα. Πού γίνεται αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κοντά μας άλλο ένα απόγευμα οι φίλοι μας οι Πόποι με τα χρυσά της στα χεράκια. Το κομμωτήριο ανανέωση που σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας. Μόνο με 5 ευρουλάκια
Τασούλη και Γιώργαρε, με 5 ευρώ καλά ακούτε, ψέματα δεν λέμε, αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με ένα ταλαράκι. Πας δεις ένα ταλαράκι, σε κάνει κούκλο υποπάρα με τα χεράκια της. Να ξέρεις πού βρίσκεται αυτό. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετέωρων δίπλα. Τηλεφωνήστε στο 2310-616-999 για να ανανεωθείτε οικονομικά. Αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. Λοιπόν, καλησπέριζουμε. Από την Σουηδία, από τη Στοχόλμη, τον Γιώργο τον Ντούσκα. Καλησπέρα, Γιώργα, ρε. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Και τον Τάσο τον Τερζίδη. Το παλικάρι μας από τη Γερμανία είναι, να πούμε, είναι ο ανιψιός του περίφημου και πασίγνωστου αδερφού μας, του Τάσου του Μασκοφόρου. Καλώς όρισες, Τασούλη. Καλώς σε βρήκα, Τάσο και Γρηγόρη. Λοιπόν, εδώ παρέτσα θα τα πούμε για μια ωρίτσα. Έτσι, καθαρά και ασπρόμαυρα, όπως πάντα τα λέμε. Να πούμε ότι τα παιδιά είναι χιλιομετροφάγοι, πραγματικά. Δεν το συζητάμε. Είναι καθαρά ανιδιοτελή, αγνά παοξάκια και αυτό θα φανεί και με τα λεγόμενά τους. Λοιπόν, θα ήθελα, εμείς με τον Γρηγόρη τα είπαμε εδώ. Είπαμε και για το, αυτό το έκτρωμα που είδαμε με το ΒΑΡ στο Γαύρο, αυτό το, τη διαιτητική σφαγή που έφαγε ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα χειρουργείο επιστημονικό από το Φαταούλ και την παρέα του. Κανονικά και με τον νόμο. Σήγησε βέβαια και ο Αστέρας Τρίπολης. Κουβέντα δεν είπε. Ούτε μία ανακοίνωση, ούτε τίποτα. Μια χαρά. Όλα καλά και όλα ωραία. Τι να κάνουμε. Τα έχουμε συνηθίσει. Πήγε να πει κάτι ο προπονητής τους, αλλά στη συνέντευξη τύπου τα κατάπιε αυτά που είπε μέσα στον αγώνα. Έτσι. Όταν ήταν θερμό και βέβαια εκείνη η καταπακτή του Καραϊσκάκη δεν ξέρει τι γίνεται μέσα. Η λέξη κατάπιε, ξέρεις τι μου θυμίζει. Ναι. Τσόντες. Έτσι. Κάτι τέτοιο. Έγινε. Λοιπόν, σχολιάσαμε λίγο και το μάτς την πρεμιέρα, την νικηφόρο πρεμιέρα που έκανε ο ΠΑΟΚ και είπαμε ότι το μυαλό όλου του οργανισμού του ΠΑΟΚ είναι σε αυτό το σημαντικό μάτς της Πέμπτης, γιατί διακυβεύεται η ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι χτύπα ξύλο αν ο ΠΑΟΚ έχει στραβό αποτέλεσμα την Πέμπτη, του χρόνου πάλι θα χτυπιόμαστε, γιατί πάλι με τον Άγιαξ θα κληρωθούμε του χρόνου, να ξέρεις. Ναι, ναι. Ναι, άνα μπράβο. Και επειδή υπάρχει και η άσχημη ευρωπαϊκή πορεία πέρσι με Λουτσέσκου, ο οποίος επικέντρωσε ο άνθρωπος το ενδιαφέρον στο να πάρει τον Νταμπ, να είναι αίτητος, να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς παραμελήθηκε η Ευρώπη. Είχαμε μια κάκιστη από τις χειρότερες ευρωπαϊκές πορείες στην ιστορία μας. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο και του Γιώργου και του Τάσου και του Γρηγόρη και των φίλων ακροατών να συμμετέχουμε όλοι μαζί στην εκπομπή. 2310-287 και 38 για γραμμές θα είναι ανοιχτές. Για το μάτσε της Πέμπτης. Ας αρχίσουμε από αυτό, για το μάτσε της Πέμπτης. Τι περιμένουμε την Πέμπτη να δούμε. Τάσο. Εγώ τώρα σαν Τάσος περιμένω ένα ΠΑΟΚ να μπει μέσα και να μασάει σίδερα. Και το ίδιο όμως περιμένω και από το λαό του ΠΑΟΚ. Έτσι. Η τούμπα πρέπει να βράζει, να είναι καζάνι. Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός των δύο. Ακριβώς. Το sold out πάντως είναι δεδομένο. Το ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε το sold out η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το γήπεδο θα είναι ζήγκα, παιδιά. Και αυτό που είπε ο Τάσος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα και επειδή ήμουν ένας από αυτούς που βρισκόμουν στο Άμστερνταμ, περιμένω να δω την ίδια απόδοση, να μην πω καλύτερη της ομάδας, αλλά σίγουρα περιμένω να δω καλύτερη απόδοση από το λαό μας σε σχέση με αυτό που έζησα την Κυριακή. Ναι, μεν ήμασταν πάρα πολύ καλά και το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο, αλλά θέλω να δω το παλμό. Εμένα μου λείπει ο παλμός, τι εννοώ. Λείπω χρόνια από την Ελλάδα, μου λείπει ο παλμός της κερκίδας και θέλω να τον δω. Το έζησα την Κυριακή, το θέλω περισσότερο την Πέμπτη. Γιατί διακυβεύονται πολλά έτσι. Κοίταξε, Γιώργο, να πω εγώ κάτι, ότι συμφωνώ κι εγώ. Ο παλμός, παιδιά, καθορίζεται από την απόδοση της ομάδος. Έτσι. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Το ένα εξαρτάται αυτό. Αυτό γίνεται, παιδιά. Γιατί άμα δούνε μια παοκάρα να κεντάει, σηκώνεται όλο το γήπεδο και φωνάζει. Όταν βλέπει ότι παραπέζει και δεν μπορεί να αλλάξει παλιά. Και σε κάνουν PlayStation ο Πανετολικός, τι να φωνάξεις. Και οι τέσσερα που φώναζε τα παιδιά, επειδή είναι ορκισμένοι να μην σταματάνε σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι τα παλαιότερα χρόνια, σε ένα μάτς που χάναμε 0-3 από μια ομάδα, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε τώρα. Τράβνας, ναι, και ξέρω εγώ. Και το γυρίσαμε σε 3-5. Ο κόσμος το 0-3 είχε σηκωθεί και φώναζε ΠΑΟΚ, εσύ θα αποκριθείς. Ναι. Στο 0-3 ήταν πολύ διαφορετικά τα χρόνια τότε. Και έβλεπα ότι όσο η ομάδα έτρωγε και παραπάνω γκολ,
Ο κόσμος πορωνόταν παραπάνω, τρελαινόταν, αρρώστενε. Αλλά τότε μας είχε μάθει και ο ΠΑΟΚ λίγο διαφορετικά. Ξέραμε ένα ΠΑΟΚ ότι θα έμπαινε μέσα, είτε ήταν ευρωπαϊκό το μάτς, είτε ήταν ελληνικό το μάτς. Στο 25 θα είχαμε 2-0 σκορ. Τέτοιο ΠΑΟΚ εμείς είχαμε. Κοίτατε, μάθει. Τάσο. Παλαιότερα, με κατάλαβες. Τάσο. Γι' αυτό το πιστεύαμε και δεν χαμπαριάζαμε και λέγαμε ας είναι και 0-3. Δεν μας άμερε. Ή 3-5 και έγινε 3-5. Ρε, με πέρσι ο Λιβάρες, με Νάγκμπε είχαμε τότε και τα λοιπά. Φραντζέσκο Μαραγκό, αν θυμάμαι καλά. Δεν υπήρχε όμως οικονομική άνεση τότε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν έχεις την οικονομική άνεση, τότε έβγαλε τρέλα με εκείνο που έκανα ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Ξέρεις γιατί? Σου λέει τι θα με κάνετε ρε άλλο. Τρέχαμε δηλαδή με τα γραφεία αεροδρομίου, ξέρεις τι σήμαινε? Ένα παίκτη της εμβέλειας του Μίσιτς. Τώρα έχουμε ένα κάρο μεγάλους ποδοσφαιριστές. Με πάω. Μεγάλο συμβόλαιο. Αυτό έγινε ΠΑΟΚ, δεν έχεις ναι. Και αυτή τη στιγμή έχεις απέτηση. Και δεν το λες ρε μάγκα, δεν σε χτυπάει κανείς. Έχω τα συμβόλαιά σου φορτωμένα. Τέλος του μηνός που έλεγε στάσω όλοι τα λεφτά στο λογαριασμό. Έχω την απέτηση να παίξει σε όλα τα μάτς και 90 λεπτά. Και στο κάτω-κάτω πάω και έχει σχεδόν 2 δεκάδες. Ε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε όλες τις θέσεις. Ας μην λησμονούμε ότι μέχρι το 2012, από ό,τι είδε ο Σαββίδης, είχαμε καμιά 20ετία διοικήσεις πρωτοδικείου. Εντάξει, με ένα κάρο απίθανος που πέρασαν από το σύλλογο, εποφελήθηκαν, θα πω εγώ, διαφημίστηκαν, θα πω εγώ, αυτοί οι εταιρείες, τις οικογένειές βολεύτηκαν και ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να καταφέρει να κάνει τίποτα πέρα από 2 τίτλους που πήρε στην αρχή της δεκαετίας του 2000. 2 παλικαρίσιους τίτλους, το ένα μες στο σπίτι μας με τους ανύπαρκτους και το άλλο μέσα στην Αθήνα που πανηγύρισαμε άλλο ένα κύπελο στον Αττικό Ουράνο. Ναι, πάμε λίγο στις γραμμές. 2310-287-38. Οι γραμμές είναι δικές σας. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους μας κρυφακούτε. Ξέρουμε, είστε πολλοί, σας αγαπάμε και εσάς, δεν πειράζει. Καλησπέρα στον πρώτο. Τάσο. Εδώ παρέα μεγάλη, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε όλη την παρέα. Γεια σου. Και στον Βόρειο άτομο και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα. Ο Χρήστος Μερέ, τα είπαμε και χθες. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Και τα λέμε. Τώρα για το μεθαυριανό ματς, παιδιά, η ομάδα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη. Αυτή η Σλοβάκη δεν είναι κακή ομάδα. Είναι ομάδα και αυτή τα μπλούχα εκεί πέρα. Αίτητη και αυτή όπως εμάς. Θα μου πεις πιο μικρό πρωτάθλημα από εμάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που χάθηκε, μας κλέψανε το στόχο. Γιατί ο μεγάλος στόχος, κακά τα ψέματα, όπως και πέρυσι με την Μπενφίκα, με το Μάζιτς εκεί που έδωσε τον πέναλτι, το Σέρβο, έτσι και τώρα με αυτόν τον Άγγλο που αυτό το πράγμα δεν ξεπερνιέται με αυτό που μας έκανε αυτός εκεί πέρα. Όσο να είναι και αυτοί οι άνθρωποι είναι Τάσο και η παρέα εκεί πέρα και κάπου μείναν πίσω ψυχολογικά. Αλλά πιστεύω τώρα την Πέμπτη δεν μας παίρνει, τουλάχιστον σε αυτό το όμι του το Europa League όπως είναι. Πρέπει να περάσουμε και για οικονομικούς λόγους κυρίως. Και για λόγους πρεστής της ομάδος, γιατί θα πρέπει να φανούμε στην Ευρώπη. Για πολλούς λόγους, αδερφέ, δεν έχει οικονομικούς λόγους. Είναι ούτε για το πρεστής. Η ουσία είναι ότι πρέπει να ανέβεις στη βαθμολογία της UEFA, να μην είσαι στους ανίσχυρους. Δεν έχεις περιθώριο πλέον. Έχεις κάκιστες ευρωπαϊκές χρονιές τα τελευταία χρόνια. Για να κάνουμε και μια αναδρομή για όλα αυτά που λέτε για. Ο Γρηγόρης είναι και λίγο πιο παλιός από εμάς. Εποχή Μανάδη και λίγο πιο τέτοιο. Δεν είσαι, Γρηγόρη? Ναι. Τώρα, εγώ θυμάμαι τώρα 2-3 πράγματα που πιστεύω έγινε μόνο σε εμάς. Τώρα έφαγα φλασιά, το συζητούσαμε εδώ με κάτι φίλους. Με το εθνικό, Γρηγόρη, το θυμάσαι, στο Καραϊσκάκι. Που πανηγύριζε ο ορφανός γκολ και δεν μπήκε μπάλα. Και πανηγυρίζαν και τους έδινε σέντρα για να μας βάλουν γκολ και μας βάζει γκολ εθνικό. Και μας βάζει και χάνει. Καλά, με τον εθνικό παθαίναμε χοντρές γυρίσεις. Στη Φιλαδέλφια. Στείλουμε τον τείχο σου Φορτούλα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα ο Νικολούς μας βάζει γκολ, παίζεται λέει του Καλαβέλης. Ναι. Καλά, τότε γινόταν οι σφαγές. Τότε σε σφάζαν χωρίς βαβάκι, ρε. Ήτανε κατευθείαν να πούμε και το βράδυ αθλητική Κυριακή έδειχνε 3 λεπτά. Τώρα επειδή υπάρχει το slow motion, έχουν καλυτερέψει οι εποχές, αλλά πάλι υπάρχουν παραθυράκια και γίνονται πάλι τα συμφέροντα αυτών των ομάδων, εκεί κάτω του Τέος Μποκ. Ναι. Γρηγόρη, αυτά είναι που θυμάμαι. Ξέρεις τι γίνεται, η φάση. Πρόσεξε, προχθές μιλούσαμε ένα νότιο. Εντάξει, το παιδί είναι από την Άρτα, είναι Ολυμπιακάκιας, είναι γείτονας. Ξέρεις τι του ξέφυγε, ενώ είναι καλό παιδί. Γρηγόρη, πάλι σε 25 χρόνια θα πάρετε πρωτάθλημα. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Όχι, δεν τον παρεξηγώ. Ξέρεις γιατί? Του το έχουν εμπεδώσει αυτό, οι δικοί του. Συγγνώμη. Ξέρεις για ποιο λόγο?
Το λέω γιατί ρε Σωτήρη το λες αυτό. Αφού ο ΠΑΟΚ έχει το μεγαλύτερο budget. Άρα δικαιούται να είναι ένας από τους διεκδικητές του τίτλου. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα σας αφήσουμε ρε να το πάρετε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Γιατί να όπως αυτό. Μας τρυπούσαν τότε. Μας τρυπάνε τώρα με επιστημονικές μεθόδους. Γρηγόρη, ψηφιακά. Και το 2017 όταν πήρες το κύπελο μετά το 2003 λέγανε μετά 15 χρόνια θα ξαναπάρεις. Αλλά το πήρες και το 8. Τώρα αλλάξανε. Το κουβάλισε ο Μάνταλος και το 9. Ο αχθοφόρος το Χάρτινον. Έτσι. Άνα μπράβο. Το παιδί αυτό να μην πάρει ποτέ μεταγραφή να μας τα κουβαλάει για τα επόμενα 3 χρόνια γιατί θα τώρα, είναι συνεχόμενο. Τον έχεις κάνει αυτό να... Κατάλαβες. Την άκρη την έχεις. Έτσι λέγανε. Αυτό που έχει δημιουργηθεί είναι ένα τεράστιο κόμπλεξ, διότι ο ΠΑΟΚ έχει γίνει το αφεντικό της χώρας. Και δεν έχουν μάθει εκεί πέρα κάτω, στο Πασαλιμάνι, οι απόγονοι να μένουν άτιτλοι για 2 συνεχόμενα χρόνια, να παίζουν στο μικρό τελικό κυπέλου Ελλάδος, να μην έχουν συμμετοχή σε κανένα τελικό και να βλέπουν οι γάβροι το ΠΑΟΚ ΑΕΚ 3 χρονιές συνεχόμενα να το παίρνει και μέσα στον αττικό ουρανό να το σηκώνει ο δικέφαλος στο αφεντικό της χώρας. Δεν την αντέχουν αυτή τη δουλειά. Με κατάλαβες τι γίνεται, αδερφέ? Με κατάλαβες, αυτό δημιουργεί κόμπλεξ όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλα τα συνεταιράκια τα πρασινοκοκκινοκίτρινα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουμε και εδώ ραγιάδες, να το ξέρεις, που τους υποστηρίζουν και είναι μαζί τους και πολεμάνε τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη. Ενώ έχουν πάρει επικαρποθεί καταστάσεις και μπαίνει και το βάρι αυτούς και υπάρχει ισονομία για όλες τις ομάδες, αυτοί χλεβάζουν και πολεμάνε ακόμα τον Ιβάν Σαββίδη και είναι με το Φαταούλα, αδερφέ. Με κατάλαβες τι γίνεται? Γι' αυτό ο κομπλεξισμός είναι τεράστιος. Γι' αυτό είσαι το αφεντικό της χώρας και θα είσαι. Ας το συνηθίσουν για να μην βγάλουν ρητίδες και ασπίζουν τα μαλλιά τους. Ε, αυτό ακριβώς, όπως θα μιλήσουν και εγώ ρε παιδιά, ακούγομαι. Ε, μίλησες ρε φίλε, ένα λεπτό μίλησαμε εμείς. Α, εντάξει, συμφωνώ απόλυτα σε όλα αυτά που λέτε ρε, συμφωνώ. Απλά θέλω να πω ότι μια ζωή, μόνο με εμάς συνδέουν αυτά τα πράγματα, επί όσο θυμάμαι εγώ δηλαδή, μετά ναι. Το 70. Ωραία Χρήστο, άσε να θυμηθεί και κανένας άλλος γιατί έχουμε γραμμές πολλές αδερφέ, τα λέμε αύριο. Να είσαι καιρός, να είσαι καλά. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, έχουμε λίγο music. Τι είναι αυτό, παοξίδικα σου είπα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην πιο αντρίκια, στην πιο παλικαρίσια, στην πιο παοξίδικη και χωρίς χαρτάκι εκπομπή, στην πιο αντρίκια. Καλησπέρα από Ανόβερο. Γεια σου Θοδωρέ, γίγαντα. Τα σέβομαι εκεί σε όλα τα παιδιά, την αγάπη μου, τα χαιρετίσματά μου και στο Γρηγόρη το άτομο που δεν προλάβαμε να ειδωθούμε από κοντά, αλλά θα γίνει και αυτό κάποια άλλη στιγμή. Φορά, ρε, τώρα. Λίτωσες, Γρηγόρη, ξελαμόγιο. Ναι. Τι πράγμα είσαι εσύ ρε. Αγόρε μου όμορφο. Ο Τρέγιας είναι μεγάλο πειραχτήρι να ξέρεις. Ε, δεν το κατάλαβα, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δύο πράγματα θέλω να πω. Το πρώτο είναι για ένα παράδειγμα της μαφίας στην Αμερική. Τάσο Γρηγόρη και φίλοι και συνοπαδοί και όλοι. Ο Γιώργος και ο Τάσος πάλι. Έχουμε δύο Τάσους, Γρηγόρη και Γιώργο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η μαφία, παιδιά, αυτό που πήγαινε να καταθέσει, τον καθάριζε έξω από τα σκαλιά του δικαστηρίου μια ώρα πριν πάει να καταθέσει, τον αστυνομικό που τον κυνηγούσε έξω από το τμήμα και όποιον άλλον ήταν μέσα στο μαγαζί του. Ξέρετε γιατί? Μπορούσε να το κάνει μούχτη, αλλά ήθελε να το δουν όλοι. Αυτοί εδώ, ρε παιδιά, με αυτό που κάνανε την προηγούμενη αγωνιστική, στείλανε ένα μήνυμα σε όλους τους διαιτητές. Φαντάσου τώρα να είσαι ο διαιτητής που θα πάει να τον παίξει. Εδώ λες εσύ μπροστά στα μάτια μας δηλαδή και προσπαθεί όλη η Ελλάδα να τους δικαιολογήσει. Σου λέει έτσι, στην ψύχρα ρε παιδί μου και εσένα, πάω και τον οποιοδήποτε. Εμείς θα σας το πάρουμε τα ηλίκη ρε παιδί αν μου. Αν συνέβαινε αυτό σε εμάς στην Τούμπα και μαζευόταν κάνα δυο φουσκωτοί γύρω από το διαιτητή την ώρα που έβλεπε το VAR, ξέρεις θα γινότανε τώρα. Μείον 6 θα σε είχαν. Μείον 17 αγωνιστές. Με κατάλαβες τι γίνεται? Σε τι σε λέει? Εμείς είμαστε ρε το κράτος. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Στο λέει, σε κουνάει το δάχτυλο. Πήρε 50 εκατομμύρια τώρα, νιώθει και ισχυρός. Ξέρεις τι είπε ο Τζοβάρας στο κουμπαράκι? Ότι πραγματικά ρε παιδί μου έχει εντοπίσει, λέει ο Τζοβάρας εξ αρχής την παράβαση. Ναι. Αλλά δεν εντόπισε το κατάλληλο replay για να το στείλει στην οθόνη του κουμπαράκι και να το διευκολύνει για να λάβει τη σωστή απόφαση. Δηλαδή, πόσο μπορεί, ρε φίλε, να παίζουμε την νοημοσύνη του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι. Και να σε πω και κάτι, άντε, εμείς ξέρουμε ότι δεν μας ξεγελάσανε. Αυτούς τους γάβους ρε εκεί κάτω
που τους πουλάνε σανό και γουστάρουν που τον καταπίνουν και λένε και προσπαθούν να δικαιολογηθούν ότι δεν το είδε, δεν το έκανε. Εδώ ρε εσύ, ένα τυφλό είχαμε και με το που άκουσε τον διαιτή να σφυρίζει το κατάλαβε κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχε άνθρωπος να με δει. Το χέρι του Βιερίνια το περσινό, θυμάσαι τι είχε γίνει την άλλη μέρα. Όχι την άλλη μέρα. Επί δύο εβδομάδες. Μέχρι σήμερα μας το λένε. Όλες οι εφημερίδες, όλος ο τύπος. Ακόμα και οι πολιτικές εφημερίδες είχαν γράψει. Πρωτοσέλιδο. Ρε Γρηγόρη, μέχρι και σήμερα και κάτι αριανοί εκεί συνοπαδοί μας λένε ότι είχαμε πέρσι τη διαιτησία μαζί μας γιατί δεν έδωσε το χέρι του Βιερίνια. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Να τρελαθείς πραγματικά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πάμε και στο αγωνιστικό γιατί δεν θέλω, δεν μπορώ, συγχύζομαι, δεν μπορώ να τους σκέφτομαι καν αυτούς. Στο αγωνιστικό πιστεύω ότι θα περάσουμε. Δύσκολα, εύκολα θα περάσουμε και πρέπει να περάσουμε έτσι γιατί δεν συγκρινόμαστε σαν ομάδες. Δεν μπορείς να μην τη βάλεις 2-3 γκολ αυτήν την ομάδα μέσα στην Τούμπα. Αν δεν τη βάλεις, είσαι άξιος της μοίρας. Τι να πω ρε παιδιά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει λίγο στη διαχείριση του ρόστερ ο προπονητής μου να το δει. Δεν ξέρω τι μεταγραφές, τι έχει σκεφτεί, πώς το βλέπει. Αλλά να μου πεις, ήταν και αγώνες οι οποίοι έπρεπε να τους παίξει όλους τα κόκκινα. Δεν ήταν όλοι δίχως αύριο, έτσι. Να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα τα χαφ της, επειδή δεν έχουμε χαφ. Τώρα αυτά θα έρθει ο Μαουρίσιο, θα έρθει όλος με το θα έχουμε μείνει με 2-3 χαφ. Και αυτοί οι 2-3 βλέπετε παιδιά ότι τα παιδιά τους εξοντώνει. Έτσι, το 4-4-2 θέλει και παραπάνω χιλιόμετρα. Σίγουρα. Τώρα τα 2 χιλιόμετρα σε εντάσεις. Τρέξω, Θόδωρε, έχω 3 γραμμές. Τρέξω. Λοιπόν, αυτό θέλω λίγο να το προσέξει ο προπονητής μου για να μην έχουμε κανένα τραυματισμό και ψαχνόμαστε. Την αγάπη μου σε όλους τους παοξίδες, σε εσάς και εκείνες στο λαμόγιο τον Τρέγια που όλο μας τάζει και συνέχεια τον περιμένουμε. Θα το μεταφέρω, αδερφέ, μόλις το δω το πω. Καλό βράδυ. Να σε καιρός. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Μαζί πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί. Όλοι φωνή μαζί πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί, πάω και ξέρω ψωμί. Γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, έχει πάρει φωτιά. Ασπρόμαυρες πτήσεις εκτάκτου σήμερα. Τάσος Τρέγιας στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Άτομο, ο Γιώργος Οτούσκας από τη Στοκχόλμη, το παλικάρι του Παουξάκη και ο Τάσος Τεζίδης. Από τη Γερμανία, το ανιψάκι του Μασκοφόρου, για όσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. 23-10-287-3-8. Εδώ είμαστε. 8 με 10. Σήμερα ασπρόμαυρο το λίμπερο. Γιατί μας βγάζει το κύμα. Τα μακαρόνια τα θέλουμε σκέτα. Βάλε μας το χαλάκι. Εκεί. Μπράβο, μπράβο Χριστό μου. Λοιπόν, πάμε. 4 γραμμές. Πάμε, παιδιά. Χαμός. Καλησπέρα. Γεια και χαρά στην τετράδα την ασπρόμαυρη. Γεια σα, φιλάρετε. Γεια σα, καλησπέρα. Έχει. Ωραίο κλίμα, πράγματι. Κάτι θέλει να πει ο Τάσος, ώστε να μην το ξεχάσει. Ναι. Πες το ρε Τάσο. Λοιπόν, για την Πέμπτη, πρόκριση εμείς ή εμείς για 1926 λόγους. Ωραία. Μου άρεσε πολύ αυτό. Θα το γράψω στο Facebook. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θυμόμαστε ποιος ήταν αυτός που έκανε το κράτημα στο πέναλτι με τον Ολυμπιακό. Τον Μπαράλες που τράβηξε. Αυτός που έβαλε τον γκολ δεν είναι. Πρόσεξε τώρα. Έχουμε ακούσει πολλές φορές το όνομα Μπαράλες, αλλά όχι όμως το όνομα El Arabi. Ναι, ο El Arabi. El Arabi, καφέ δεν είχε τέτοιο. Ο El Arabi είναι αυτός που έκανε το κράτημα. Ναι. Και όσο αυτοί με την προπαγάνδα τους εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο μιλάνε για το χέρι του Βιερίνια, έτσι εμείς πρέπει να θυμίζουμε το κράτημα του El Arabi. Δεν θέλουν να τα ακούνε όμως, δεν θέλουν να ακούνε Λαραμπή, γιατί εκεί πάει κατευθείαν ο Ολυμπιακός. Ναι. Λένε Μπαράλες για να μπερδέψουν το μυαλό. Ναι, η πλάκα ποια είναι όμως, φιλάρετε. Γιατί μένουμε μόνο στην ανατροπή του Λαραμπή στον Μπαράλες. Δεν μένουμε λίγο στο τέταρτο λεπτό που βάζει το γάβρο με γκόλα τα αποδυτήρια με πέναλτι ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ξέρεις γιατί πρέπει. Αυτό δεν το λέει κανείς. Ξέρεις γιατί πρέπει. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Η μπάλα χτυπάει στο πλευρό του. Και μετά ναι. Στο χέρι του, ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Σίγουρα. Όταν η μπάλα προσκρούσει πρώτα σε μέρος του σώματος ποδοσφαιριστή και μετά στο χέρι, δεν υπάρχει παράβαση. Μπροστά είναι ο Κουμπαράκης. Το βάρε εκεί τι είναι, γκαβί είναι. Το συμπλήρωμα, ξέρετε ποιο ήταν, Τάσο. Τι είπανε σε αυτή τη δικαιολογία. Ότι το χέρι του ποδοσφαιριστή ήταν σε αφύσικη θέση. Αυτή ήταν δικαιολογία, δηλαδή που δώσανε. Υπάρχει άλλο που λέει ότι όταν χτυπήσει η μπάλα προσκρούσει πρώτα σε σώμα. Στο σώμα του αμυντικού ή του ποδοσφαιριστή και μετά στο χερί, είτε είναι σε φυσική είτε σε αφύσικη θέση, δεν υπάρχει παράβαση, είναι σαφέστατος ο κανονισμός. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά απλά αν έπαιζε, αν ήταν αυτό,
Αντίθετο για τον Πάκο το σφυρίζαν. Δεν το σφυρίζαν. Δηλαδή αν έπρεπε να το πάρει ο Πάκο αυτό το πέναλτι, δεν το δίνανε. Ακόμα θα το σφυρίζαν. Σαν τον Άγιαξ, τους δίδαξε. Ο Άγιαξ το είδες μέσα στο Άμστερνταμ. Σημαδεύαν τα χέρια μας. Εκεί μου. Σημαδεύανε τα χέρια, δεν μπορούσαν να περάσουν. Τέλος πάντων. Την Αθήνα κάτω λοιπόν και όλα τα κόκκινα site αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι είναι πέναλτι. Είναι η μοναδική ευκαιρία που θα πρέπει να το θυμίζουμε συνέχεια, γιατί είναι το μόνο που δεν μπόρεσαν να μπερδέψουν. Είναι λοιπόν εύνοια πολύ μεγάλη το κράτημα του El Arabi. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και κλείνω, είναι βασικό όμως. Θέλω να ξέρω ήταν το κράτος, ήταν οι ομάδες που δεν επιτρέψανε να ηχογραφείται ο διάλογος που γίνεται ανάμεσα στο, Βανάκη και στο διαιτητή. Είναι εδώ επικοινωνία, ναι. Γιατί. Θα το μάθουμε και θα το ζητήσουμε, φιλάκια. Είναι το πιο εύκολο για να καταλάβουμε ότι θα παίζονται παιχνίδια. Έτσι. Άμα δεν ηχογραφείται. Έτσι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε από την αρχή, ας σου ανοίγω ένα τεράστιο παράθυρο για να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έτσι. Μόνο στον Ολυμπιακό. Να σε καλά, φιλάρετε. Καλά, γεια. Ευχαριστούμε πολύ. Τρέμει όλη η γη, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Άλλη τέτοια ομάδα σ' όλη την Ελλάδα δεν θα ξαναπεί. Πάμε στον επόμενο, 2310-287-38, ασπρόμενες πτήσεις εκτάκτου σήμερα. Παραίτσα μέχρι και τις 10, μπορείτε να τηλεφωνείτε από το σταθερό 2310-287-38, 6945-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση. Και όσοι ντρέπαστε, είστε ντροπαλούλιδες να ακουστεί φωνούλα σας στα αργιανά της πόλης. FM κενό σχόλιο μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526 και αυτό ισχύει φυσικά και για όσους μας κρυφακούτε και σας αγαπούμε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα της πόλης. Καλησπέρα στο στούντιο όλο. Γεια σου, Γιώργα, ρε, από τη Χαρασπρόμα Βρυχανιώτη. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλησπέρα, παλικάρια. Καλησπέρα, συγγνώμη. Με το παλικάρι εκεί, με το θείο του τα λοιπά, μεγαλώσαμε και είδε η γειτονιά του Θεσσαλονίκη. Με το Μασκοφόρο. Ωραία χρόνια. Πολύ ωραία χρονιά. Δύο πραγματάκια να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, την Πέμπτη εμείς θα περάσουμε ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος θα γίνει σε ανάποδα. Και περιμένω να δω τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν με αυτό το financial fair play που λέμε τα λοιπά. Να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει. Δύο κινήσεις βασικά χρειαζόμαστε τώρα. Έτσι. Νομίζω εγώ προσωπικά Τάσο, έτσι, και Γρηγόρη. Ναι. Και στα παιδιά εκεί. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα καλό παίξι στο κέντρο και ένα σερφόρ. Διαφορετικό από τον ακόμα που έχουμε. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Δεν τους φοβάμαι καθόλου κάτω. Ό,τι και να κάνουν πάλι από κάτω που θα είναι αδελφέ. Ωραίος. Θέλω μια πρόβλεψη για τελικό σκορ την Πέμπτη. Την Πέμπτη. 4-0. Σωστά από το στόμα. Τετράμπαλο είναι. Ωραίος είσαι. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στην Ασπρόμαυρη Χανιώτη και σε όλη την Ασπρόμαυρη Κασάνδρα. Καλά να περνάτε. Επίσης πάλι καλιά. Να είστε καλά. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε Γιώργα. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα στα Ασπρόμαυρα Τζαγκάλια. Μπίλης από Στουτγκάρδη. Γεια σου, ρε Μπιλά. Καλησπέρα. Της Γουρουνίας. Της Γουρουνίας. Καιρό έχουμε να τα πούμε σε εσάς. Γεια σου, ρε Γίγαντα Μπίλη. Σε έχω χάσει να πούμε για να μου την ξενιτιά μου. Sorry. Εντάξει. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο του Τετράμπαλο, είναι τον μίχρονο φιλαράκι. Σωρός. Τότε ας είπαμε ότι έχεις άδικο. Πόσο πληρώνει? Δεν ξέρω, εγώ γύρω στα 7 το κόβω. Αυτή είναι, να σε πω κάτι, στην τραγική μας εμφάνιση φτάναμε για πλάκα έξω από την, μέσα στην περιοχή της, όχι έξω από την περιοχή. Εγώ πιστεύω, Μπίλι, ότι την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο που θα παραμιλάνε όλοι πάλι. Αυτό, κάνει... επειδή πιστεύω ότι θα ξεμπουκώσει και όλα, γι' αυτό είναι το τράμπαλο στο μήκρονο. Έτσι. Και ξέρεις, όταν αρχίσει
άμα τους έχεις κάνα 3-0 στο 30, η τούμπα φλέγεται εκείνη την ώρα. Μετά, και κόβονται αντίστοιχα και τα πόδια των ποδοσφαιριστών της αντιπάλησης. Λίγο να πάρει λίγο τα πάνω του Ζαμπά, λίγο και ο Δημητράκης ο Πέλκας, παιδιά, λίγο ένα refresh να κάνουν. Αυτό το είμαι 19 χρονών, λίγο, Τάσο. Άκου λίγο, Καρτάση. Συγγνώμη, να μιλήσω λίγο και να σας αφήσω να τα πείτε. Παρακαλώ. Αυτό, Τάσο μου, φίλε, το 19 χρονών παίρνω φανέλα βασικού στο σπίτι, δεν είναι καλό, να ξέρεις. Δηλαδή, μπορεί να είσαι το σούπερ ταλέντο, αλλά να μην μπορείς να το στηρίξεις, να το στηρίξεις ψυχολογικά. Τον έβαλε πάγκο τώρα, τον έβαλε το Λιμιό. Αυτό χρειάζεται να ξέρεις αυτό. Τον έβαλε πάγκο και καλά. Όχι έκανε για πολύ, για ένα-δύο ματσάκια έτσι, να διαλλαγή να πάρεις τα χαμπάρια το αυτό. Και να σου πω κάτι, δηλαδή ήταν άσχημος ο Λιμιός. Και ο Λιμιός σε μένα είναι το που λένε μου φίλε. Μια χαρά ήταν να σου πω και κάτι. Ο Λιμιός μπούκες... οργώνει τα πάντα. Τις μπούκες μπίλι που δεν έκανε ο Ζαμπά στην Σλόβαν με την Πρατισλάβα, τρεις φορές πήγε να τριπλάρει. Και μου θύμισε, λέω, αυτός εσύ έτσι όπως είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, ούτε πολυθρόνα δεν μπορεί να τριμπάρει. Εντάξει παιδιά, αλλά είναι Ζαμπά όμως και πρέπει να προσέχουμε. Όμως... Δεν έχει την ίδια χρηματιστηριακή αξία που έχει ο Λιμιός και ο Ζαμπά, το ξέρουμε αυτό. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε αυστηροί και να ζητάμε και τον λόγο. Γρηγόρη, είναι πιτσιρίκος όπως είναι. Βάζουμε χέρι γιατί αυτά ακούγονται. Ναι. Να ξέρεις ότι τα πάντα ό,τι λέγουμε στο ραδιόφωνο ακούγεται και μεταφέρεται στην ομάδα, να το γνωρίζει αυτό καλά. Ναι. Όχι ότι δεν το ξέρει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Την άλλη φορά θα ξεσκιστεί για να αποδείξει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα στον κόσμο. Να το ξέρεις. Είναι πολύ σημαντικό να το ακούνε αυτό οι ποδοσφαιριστές όταν δικαιούνται να το ακούν. Γιατί δηλαδή μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό, ότι ο Ζαμπά ήταν ο καλύτερος παίκτης, αφού σερνότανε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και τι να το κάνω εγώ, άμα έχει άλλη χρηματιστηριακή αξία από το Λιμιό, άμα χάσω εγώ να πούμε την Ευρώπη. Τι να το κάνω. Χίλιες φορές να με παίξει ο Λιμιός καλύτερα. Άλλο ήθελα και να περάσω παρά να πούμε. Ότι... να παίζει για να πάρει μεταγραφή. Όχι, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Άμεσα ο Ζαμπά μπορεί να βρει ομάδα και πολύ μεγάλη κιόλα. Έχουμε ακούσει για Ντόρτμουντ. Έχουμε ακούσει για κάτι 12 εκατομμύρια, δεν το γνωρίζουμε. Άμα κάνει τέτοιες εμφανίσεις, Γρηγόρη, άμα κάνει τέτοιες εμφανίσεις, δεν το βλέπω. Επειδή είναι πιτσιρίκος, θέλω να το κρατήσω έστω μέχρι τα 25 έτσι, του. Έτσι. Με τέτοιες εμφανίσεις όμως... Εγώ θέλω να πω το άλλο, παιδιά. Είπαμε για τον Ζαμπά, έτσι, μη φαναλώσουμε. Για τον Μπέλκα, παιδιά, τι γίνεται να πω. Δεν είπαμε για τον Μπέλκα. Βαράει φάουλ στα περιστέρια. Ρε Μπέλκα, άκουσα κάτι παράκια το βράδυ και κάτι κομενούλες, με συγχωρείς. Κάτι ξενύχτια και τέτοια. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Αλλά κάτι πουλάκια ήρθαν και μου το είπανε. Να προσέξετε λίγο την προσωπική ζωή. Πέλκας έχει βγάλει σε 2-3 μάτς έξω. Γιατί έβλεπε ότι δεν αποδίδεις. Και ξέρουμε ότι μπορείς να αποδώσεις παραπάνω. Δεν θέλουμε να σε πούμε τι ζωή θα κάνεις. Λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε τώρα παραμονές αγώνα. Απλά είπαμε μια αναφορά να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Όλα καλά. Αλλά να ξέρεις, αύριο Πέλκας θα είναι πολύ καλό. Μακάρι, αμήν, μεθαύριο. Έχει πάρει τα χαμπάρια του, το μιλάει ο κόσμος γύρω του, γιατί είναι Ελληνάκι, καταλαβαίνει, είναι από τα σπλάχνα της ομάδας και τα έχει πάρει τα χαμπάρια του. Μπιλί, Μπιλί, μεθαύριο παίζουμε, ρε Europa League πήγαμε, μην μπερδεύεις. Προχθές έχασε πάλι να πούμε τα τέτοιο άλλο. Και να πω και κάτι άλλο το γρήγορα. Πες και κάτι τελευταίο για να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Το όλο θέμα με το VAR, φίλε, ξέρεις από πού ξεκινάει. Από το ότι ο Σιδηρόπουλος δεν βρήκε αεροπορικά εισιτήρια και δήλωσε κόλλημα. Τα φιλιά μου, εγώ από Γερμανία θα βρίσκα εισιτήρια. Γεια σου, Καρτάση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, χαιρετισμούς στην ασπρόμαυρη Σκάρδη. Θυμάσαι αυτό, έτσι. Σύμπαξε κομπίτα. Από το 9. Από το 9, το σπόρο 103. Το βάλαμε, αν θυμάσαι τότε, σαν σήμα εκπομπής. Ριγέτο το χρώμα το ξέρουμε στο σπόρο 103 FM. Γιατί ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργα Ρουτουμπέλου. Και όταν έβγαινε ο Πάουκ, το βάζει και όταν έβγαινε ο Πάουκ στα ευρωπαϊκά. Ναι. Πάμε στον επόμενο. 2310-287-38 γραμμές είναι δικές σας. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Και όσες κρυφακούτε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο Τάσο, ναι. Με αφορμή ένα σχόλιο σου πριν κάνα μισά ώρα περίπου. Ποιο, φίλε. Θα σου πω, είπες ότι φύγαν οι άλλοι που πουλήσαν τη Μακεδονία και περιμέναμε αυτοί να έρθουν για να βελτιωθούν τα πράγματα. Ναι. Το θυμάσαι ή όχι. Ναι, βέβαια. Με συγχωρείς τώρα. Έχω διαφωνία, ένσταση. Στο τι. Υπάρχει παοκτσής, Νιώθογλου, ο οποίος ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία πίστευε ότι δεν υπέγραφε την καταδίκη της ομάδας μας.
Μιλάμε τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά. Πρέπει να, είναι μέγας, πρέπει να είσαι μέγας Βλάξ για να είσαι παοξής και να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Α, ωραία, εντάξει, τώρα ήρθε η καρδιά στη θέση της, ναι. Γιατί σε έχω για νιώθω. Όχι, αν νομίζεις ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία, εντάξει, κάνεις λάθος μεγάλο, να ξέρεις. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυνήγησε τον Ολυμπιακό. Όχι, σίγουρα, αλλά είμαι από αυτούς που δεν τρέπομαι να το πω, που δεν πήγα να ψηφίσω, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν με το προσωπεύει κανένας. Εμένα, στα δικά μου ιδεώδη, στη δική μου οικογένεια. Σε μένα σαν Τάσο Τρέγια δεν με αντιπροσωπεύει κανένα ακόμα κανένας πολιτικός. Όλους τους θεωρώ όπως θεωρείς και εσύ πιστεύω. Δεν θέλω το ονομάσω γιατί είναι πονηρή και η κερί. Απλά στους κόλπους των οπαδών μας υπάρχουν τέτοιοι, υπάρχουν λίγοι τέτοιοι και προς τη στιγμή απογοητεύτηκα. Αδερφέ, να το πω διαφορετικά λίγο λαϊκιστή να το πιάσεις. Έτσι δεν θα βρίσω. Όλα τα κόπρανα έχουν το ίδιο χρώμα. Ο ποπός που τα βγάζει αλλάζει, να ξέρεις. Ωραία, αλλά και κάποια κόπρανα λειτουργούν σαν χημειοθεραπεία που φρενάρουν τον καρκίνο. Φρενάρουν. Σωστό. Μαζί σου. Αλλά τι λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καθαρά μιλάω ποδοσφαιρικά τώρα, έτσι. Δεν, όχι ότι κυνήγησε τον Ολυμπιακό, απλά λειτουργούσε σαν τη χημειοθεραπεία που δεν άφησε το καρκίνωμα που λέγεται Ολυμπιακός, όχι η ιδέα, ο σύλλογος. Καταλαβαίνεις, αυτή την νοοτροπία δεν την άφησε να εξαπλωθεί. Καρτάση, ας βγει ένας γάβρος. Ας βγει ο Καραπαπάς, ας βγει ο ξέρω εγώ ποιος θέλει, ο Τσουκαλάς, να μας πει πού αδικήθηκε ο Γάβρος επί ΣΥΡΙΖΑ και ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ. Ας βγει να μας πει να το ζητήσουμε. Απλά δεν ευνοήθηκε. Γι' αυτό σου είπα πριν. Βρε, πού αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Πουθενά, πού αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Πουθενά. Απλά αυτή ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, έχασε ένα πρωτάθλημα. Έχασε, αδικήθηκε, ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλά δεν αδικήθηκε τόσο πολύ. Καταλαβαίνεις το πνεύμα μου τι θέλω να πω. Ναι. Μάλιστα. Απλά ξεχνάς κι εσύ. Και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν το τεράστιο κόμπλεξ για το αφεντικό της χώρας, ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και καμιά 7 ετία χώνει, φαίνει παίκτες, φαίνει, ξαναχώνει, ξαναβάζει, ξαναδίνει, ξανακάνει. Κάποια στιγμή όλο αυτό το χώσιμο, όλη αυτή η επένδυση, όλη αυτή η ποιότητα των ποδοσφαιριστών έπρεπε να αποδώσει και καρπούς. Πάντως το δεδομένο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε και στους τρεις πρωτάθλημα. Επί θητείας, έτσι δεν είναι. Γρηγόρη, πήρε ο Ολυμπιακός, πήρε η ΑΕΚ, πήρε και ο ΠΑΟ. Ναι, έχεις δίκιο. Κάτσε κάποιες ώρες. Το μόνο έτσι, λίγο να, για να αντεκελάσουμε. Μιλάω καθαρά ποδοσφαιρικά, έτσι. Δεν σωστά. Εκλάπηκε ένα πρωτάθλημα, αυτό μην το ξεχνάμε. Αν θέλουμε να πάλι εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των Αθηνών ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων, αλλά όπως είπες, κάπου δεν άφησε το καρκίνωμα του Ολυμπιακού να εξαπλωθεί τελείως. Που εξαπλώνεται. Νομίζω να ήταν, παιδιά, εύστοχος η παρατήρηση μου. Σαν και τη χημειοθεραπεία, απλά φρέναρε για ένα χρονικό διάστημα να μην εξαπλωθούν όπως εξαπλώνονται τώρα ραγδαίως. Βλέπετε, με το που βγήκε ο Κούλης, ξαφνικά στην Ευρώπη περάσαν αυτοί, πάνε Champions League, αρχίζει και μου θυμίζει η κατάσταση όπως ήταν παλιά. Ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, όμως δεν μπορούμε εμείς να το πούμε αυτό και να πούμε εξές. Γιατί σου λέει, εμείς παίξαμε. Δεν έχουμε φάει γκολ τα 7 τελευταία παιχνίδια. Λέω για την Ευρώπη. Από εκεί και μετά, εγώ πιστεύω ότι ήμασταν πολύ άτυχοι. Πώς να φαγκόρεσαι, Γρηγόρη, άμα δεν τους δίνουν πέναλτι τους ανθρώπους. Ολοκάθαρο πέναλτι, δηλαδή, όταν δεν τους δίνουν. Και να σου πω και κάτι, το πέναλτι αυτό είναι στο 0-0. Για την Ευρώπη μιλάω. Στο 0-0 είναι με την. Για την Ευρώπη μιλάω, Γρηγόρη. Ολυμπιακός κράσονταν 0-0, δεν τους δίνει πέναλτι ίδιο χέρι με τον Μπίσερ. Τέλος πάντων, τώρα 10 ώρα. Όχι, δεν είναι τέλος πάντων. Δεν είναι τέλος πάντων, γιατί άμα θα γίνει το 0. Κάτσε λίγο, ρε Καρτάση, λίγο. Συγγνώμη, θα μιλήσω θες. Άμα θα γίνει το 0-1 στο Γαύρο κράσονταν. Και αρχίσει η γκρίνια και η φαγωμάρα. Αυτοί δεν θέλουν και πολύ να έχουν φίλιο εκεί πέρα. Αυτή δεν θα υπήρχε 4. Άλλο μάτσι είναι στο 0-1, αδερφέ. Μη μου λες τώρα, άντε και να χάσει 2-1, πάλι άλλο μάτσι είναι. Δώσε το πέναλτι, ρε κεράτα. Γιατί δεν δίνεις το πέναλτι, ρε μουλάρι. Μη να γίνει 0-1, να σε πω εγώ μετά 4 και πρωτοσέλιδα όλοι εκεί πέρα τα συνεταιράκια στο ΠΟΚ. Με 0-1 άλλο μάτσι είναι. Και οι Ρώσοι θα είναι αλλιώς και οι Γάβροι θα είναι αλλιώς. Και άντε σου λέω να το γυρίσεις, το κάνεις 2-1 παραπάνω, δεν θα το κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνεις παραπάνω από 2-1. Θα πας εκεί, θα φας άλλα 3. Γιατί αυτή η ομάδα έριξε 3 στην Πόρτο στο 30 λεπτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαία ομάδα, με κατάλαβες. Τι έγινε. Εκεί κοιμήθηκε ο Θεός. Δεν ξέρω αν κοιμήθηκε ο Θεός και Άγιος Ελευθέριος. Εγώ ξέρω τι ήταν το ότι έγραφε το σκορ. Και εγώ ξέρω ότι δεν δόθηκε ένα ολοκάθαρο πέναλτι, ενώ στον ΠΑΟΚ το έδωσε με περίσσιο ζήλο και ευκολία η Αγγλίδα αυτή που πίνει τσάι. Προσοχή αύριο. Εντάξει, μονάζικα δικά τους. Εγώ το φοβάμαι για αύριο. Μεθαύριο είναι. Όχι. Μεθαύριο. Όχι, αδερφέ. Σέγασέ το αυτό. Μπαίνεις μέσα, είσαι ΠΑΟΚ, τους πατάς. Εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα. Αδερφέ, αν δεν πάρεις αυτή την ομάδα, δεν τη ρίξεις 3-4 γκολ,
Σκύψε το κεφάλι και φύγε από την Ευρώπη. Δεν κατάλαβα τι είπα. Μην με κάνει αφήσει. Δεν αξίζει για τίποτα. Έτσι. Κάποιο μάτς, εδώ είναι ότι. Εντάξει, λέμε ότι είναι κουρασμένοι ψυχολογικά λόγω του αποκλεισμού από τον Άγιαξ, αλλά δεν πάει δεύτερη, τρίτη φορά. Μετά τελειώνει. Αρχίζουν τα προβλήματα. Γρηγόρη, θα είστε τα βράδια ή. Όχι, είμαστε έκτακτα. Εκτάκτος είναι. Περνάμε όποτε μπορούμε. Η εκπομπή έγινε ασπρόμαυρη σήμερα. Ο Τάσος συνεχίζει, έχει το παοξίδικο βήμα. Απλώς η πολιτική του σταθμού είναι να είναι μεικτό το στούντιο τις άλλες μέρες. Αυτό. Εντάξει, με την νίκη λοιπόν. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Για άλλα 10 λεπτά. 23-10-287-38 για γραμμές είναι δικές σας. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούδες και για όσους και όσες κρυφακούτε. Τι θες να πεις, Γιώργο? Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα διαφωνήσω με τον Γρηγόρη σε ποιο θέμα. Ότι δεν κλάπηκε ένα πρωτάθλημα, κλάπηκαν δύο. Και επειδή η σημερινή ανακοίνωση, μάλλον χθεσινή, τη ΣΚΕΔ μου θυμίζει κάτι παρόμοιο, είναι ότι πριν δύο χρόνια κλάπηκε ένα πρωτάθλημα. Το ξύλο με το Πλατανιά. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Mm. Πάλι στο Καρασκάκης, με κλειστές κάμερες. Που χάθηκανε. Με κλειστές κάμερες. Και πάλι ανακοίνωση της ΣΚΕΔ σήμερα ήταν ότι δυσλειτουργία του συστήματος βίντεο. Νομίζω έχουμε ένα ντεζαβού. Ξαναβλέπουμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Ναι. Να μην τα ξεχνάμε. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα το χάρτηρο που μας έκλειψε η ΑΕΚ. Είναι δύο. Έτσι, εγώ αυτό δεν το ξεχνάω με το γαύρο. Σε όλα τα μέτωπα, παιδιά, δεχόμαστε ένα μεγάλο πόλεμο. Θέλω να αναφερθώ λίγο σε αυτή τη συνδρομητική τηλεόραση που δείχνει το πρωτάθλημα, τις πιο πολλές ομάδες τουλάχιστον. Αυτοί δώσανε προσφορά στον ΠΑΟΚ πριν ο ΠΑΟΚ αποταθεί στην ΕΡΤ, από ό,τι μας το λένε τώρα από την ΠΑΕ, κάνανε. Δώσανε ένα ποσό το οποίο ήταν πολύ πιο κάτω από αυτό που δίναν στον Παναθηναϊκό. Τι λέτε? Και σαν δικαιολογία λέει, έχουμε λέει τις τρεις δημοφιλέστερες ομάδες. Δίνουμε τα μεγαλύτερα. Και εννοούν τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Εσύ που είσαι ταμπλούχος, αίτητος, σε ρίξα στα σκουπίδια. Είσαι τέταρτος, λέει, δηλαδή, στην ακροαματικότητα. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, τα τελευταία τρία χρόνια πουλάει παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Ότι μπορεί να έχει παραπάνω κόσμο γιατί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ξέρεις ποια ήταν τα έσοδα? Έδρα το Λινεκανοπαίδιο, το οποίο αποτελείται από 5,5 εκατομμύρια κόσμου. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και εμπορικά ανώτερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι γωνία μαγαζί, και ότι άμα θέλετε μία βόλτα εδώ, οι διευθυντάδες της Nova Sport και της ΕΡΤ, αν έρθετε μία βόλτα στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, θα δείτε το τι full, το τι sold out γίνεται όταν παίζει ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Και πάτε να δείτε και στον Άρη τι γίνεται, και στον Ηρακλή και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Εδώ στην πόλη μας μιλάω εγώ. Εντάξει. Να δείτε δηλαδή ότι όλα τα μαγαζιά δουλεύουν με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, να το ξέρετε. Όλη η Βόρειος Ελλάδα και όχι μόνο δουλεύει με τον ΠΑΟΚ. Ποντάρουν στον ΠΑΟΚ. Και φέτος αυτό που έχετε κάνει, να ξέρετε ότι έχετε στερήσει από πάρα πολλούς επιχειρηματίες, από πάρα πολλά μαγαζιά, πάρα πολλά έσοδα, οι οποίοι οι άνθρωποι περίμεναν να βγάλουν ένα μεροκάματο με τα μάτς του ΠΑΟΚ, αλλά δεν πειράζει. Ας πηγαίνουν τα χρήματα τώρα στα ταμεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκτός αν συμμαζευτείτε και πάτε να κάνετε την ανάλογη προσφορά που αναλογεί και πρέπει να έχει αξιοπρεπέστατα το αφεντικό της χώρας, ο νταμπλούχος αέτητος ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, του αναλογεί και μια ανάλογη προσφορά ως πρωταθλητής και κυπελούχος μαζί. Και αέτητος μάλιστα, έτσι. Αν θέλετε να παίζετε εσείς με την νοημοσύνη του κόσμου, αν θέλετε να εκτελείτε διαταγές για να γίνετε αρεστοί σε κάποια αφεντικά σας, ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να υποκύψει. Να ξέρετε ότι το ΠΑΟΚ TV πάει πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα στάλθηκε από 45.000 φίλους του ΠΑΟΚ, 45.000 συνδρομές στο μάτσο του Πανετολικού. Σκέψου να παίξω με τον Ολυμπιακό. Σκέψου να παίξω με τον Ολυμπιακό και να είμαι στη βαθμολογία ένα βαθμό επάνω και να έχω τον Ολυμπιακό εγώ μέσα στην Τούμπα. Δεν θα έχω 250.000 συνδρομές. 500 θα έχει. Λέω εγώ. Θα πληρώσει και ο Γαύρος για να δει την ομάδα του, και τι, θα έρθουν και οι διαφημίσεις. Και τα 7 εκατομμύρια που θα έπρεπε να είχαμε πάρει από την Nova ή την ΕΡΤ μπορεί να γίνουν και 10. Και παραμιλάνε με την παγκόσμια πρωτοτυπία που έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που έβγαλε το δικό του κανάλι. Προσέξτε, γιατί έχει γίνει πρόβα στο εξωτερικό από άλλη ομάδα και απέτυχε. Αλλά εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Αυτό θέλω να πω. Θεωρώ ότι επειδή το μήνυμα στάλθηκε
προς όλους τους υπευθύνους. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα υπάρχει μέσα στις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μια πολύ καλύτερη προσφορά, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και θα λήξει το θέμα. Θα υπάρξει τηλεοπτική από στέρια. Από την ΕΡΤ αποκλείεται, Τάσο, πάντως. Δεν ξέρω, να σου πω, παρακολούθησα προχτές τον αρμόδιο υπουργό και μίλησα για το θέμα. Όχι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και μίλησε στην κρατική τηλεόραση και τον παρακολούθησα. Και λέει, δεν μπορεί η ΕΡΤ, λέει, να δίνει 6,2 εκατομμύρια πέρυσι στον Παναθηναϊκό και να έχει 300.000 έσοδα σε διαφημίσεις. Δεν μας είπε όμως ο κύριος υπουργός ενημέρωσης πόσα είχαν από τον ΠΑΟΚ, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο κανάλι. Ας κοιτάξουν λίγο τι οικονομάει η Νόβα, τι έχει οικονομήσει από τα περσινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και θα δει. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν αγωνία μαγαζί και επειδή είναι η ομαδάρα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, εμένα η γνώμη μου ήταν να μπει σε όλα τα σπίτια, να μείνει στην ΕΡΤ, και το θεώρησα καλό. Αλλά άλλαξε η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, φυσικά, να πούμε, κάνει τη δική της πολιτική, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, φίλε, όταν αλλάζει μια κυβέρνηση και επηρεάζει τον αθλητισμό, νομίζω ότι είναι γελίο, δηλαδή, στον τόπο που ζούμε αυτό το πράγμα, έτσι. Και μην ξεχνάμε. Μην τελαθούμε, γιατί αποφασίστε τελικά αίρεσης. Εσείς εκεί, οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες, οι Αριανοί, οι Παναθηναϊκοί. Τελικά τι είναι ο ΠΑΟΚ? Είναι ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ του έδινε πρωταθλήματα και κύπελα. Είναι ΣΥΡΙΖΑ, το πρωτάθλημα των Πρεσπών, που τέτοιο δεν μπορείτε να πάρετε ποτέ. Πάρτε κι εσείς ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, της λίμνης Ταγκανίκα. Μην παίρνετε τις λίμνες των Πρεσπών, ρε παιδί μου. Πάρτε τις λίμνες Ταγκανίκα ένα πρωτάθλημα. Γιατί 122 χρόνια συνολικά πρωτάθλημα και κύπελο είστε άτιτλοι. 122 χρόνια. Εγώ θέλω να... Από το 46 έχεις να πάρεις πρωτάθλημα και από το 70 κύπελο. Κάνε τη σούμα να δεις πόσο είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Και η τελευταία φωτογραφία που έχεις είναι ασπρόμαυρη. Έχρωμη φωτογραφία με τίτλο δεν έχεις. Μην μιλάς λοιπόν εσύ. Άσε να μιλήσει κανένας άλλος που έχει και το δικαίωμα, εντάξει. Με αυτούς θα τα πούμε τέταρτη αγωνιστική στη Τούμπα. Τι να πούμε, ρε φίλε. Καλώς τα 3-0. Τάσο, επί τούτου, γι' αυτό πανέφερες τώρα, επειδή η συγκεκριμένη ομάδα είναι και πρόσωπο προχθές γιόρταζε τα 60 χρόνια, νομίζω, κάτι της Super League, της Αλφα Εθνικής, όπως θέλουμε το λέμε. Πραγματικά αποδέχεσαι το πότε η Αλφα Εθνική ιδρύθηκε. Από τότε που ιδρύθηκε δεν υπάρχει κανένας τίτλος. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Ένα δεύτερο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, να κάνω για το PAOK TV, σαν κάτοικος εξωτερικού. Επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους, οι οποίοι έχουμε διαρκεία στο εξωτερικό κτλ., πληρώνουμε και τη συνδρομή. Αδερφιά, ειδικά είμαι στο εξωτερικό, δεν θέλω να ακούω γκρίνια για αυτό το πράγμα. Έτσι, όλοι ξέρω ότι έχουμε διαρκείας, όλοι θέλουμε να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν, να το δείξουμε. Στήριξε την ομάδα και πλάτη στην ομάδα. Βλέπουμε τι πόλεμος γίνεται. Πολύ απλά, δεν μπορεί να γκρινιάζουμε για τα 5 ευρώ και τα 4 και τα 7. Τουλάχιστον εμείς στο εξωτερικό. Εγώ πάντως θέλω να αναφερθώ πριν σε αυτό που είπε ο Τάσος. Έχει δύο γράμμες. Ναι, αμέσως. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Ότι θα πω την κυβέρνηση και την κάθε κυβέρνηση μην τα βάζουν με τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είδανε, βλέπε δημοτικές εκλογές, τίποτα άλλο. Καλησπέρα. Στον ακροατή, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Ναι. Έπεσαν και οι δύο. Εντάξει, okay. Λοιπόν, αν προλάβει ξαναπάρει, εντάξει. Δεν έχουμε και χρόνο, τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Εντάξει, αυτό που θέλουμε να στείλουμε εμείς, ένα μήνυμα προς όλη την ομάδα, αυτό που θέλουμε να δούμε την Πέμπτη, είναι σοβαρότητα, να αναλογιστούν την κρισιμότητα του αγώνα, να είναι παθιασμένοι, να μην είναι αδιάφοροι όπως ήταν στο μάτς το πρώτο, ο κόσμος να είναι προσεκτικός, να βγάλει λαρέγγι, ηχητική βία. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θα βοηθήσει ο κόσμος, αλλά για να βοηθήσει ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα πάνω απ' όλα, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και είναι εξαρτώμενα άμεσα ανάμεταξύ τους. Δηλαδή το ένα παρακινεί το άλλο. Πρέπει να πιστέψουμε στη νίκη, πρέπει να πιστέψουμε στην πρόκριση. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο αυτή. Βάλανε ένα κολόφαρδο, ένα τυχερό γκολ πάλι από λάθος αμυντικό του ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί έφταιγε ο ΠΑΟΚ, το έφαγε τον γκολ. Αν ο ΠΑΟΚ είναι προσεκτικός, έχει πίστη για την πρόκριση, είναι παθιασμένος, είναι διαβασμένος,
και παίξει την μπάλα που ξέρει, το 1 τρίτο να παίξει από αυτό που έπαιξε με τον Άγιαξ, αυτή θα φάρει μια μούτζα γκολ μέσα στην Τούμπα και θα φύγουμε όλοι ευχαριστημένοι. Τελευταία γραμμή και πάμε στους υποστηρικτές και φεύγουμε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλώς όρισες, αδιούχε. Τώρα, ρε φίλε, έχει 10 μέρες που γύρισε. Εγώ τώρα σε άκουσα, ρε παλικάρι, τι να κάνω. Εντάξει, πάρε καλά που δεν μ' άκουσε τον Οκτώβριο. Λες, Όχι, έπαιρνα πάλι, έπαιρνα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω μόνο σε αυτά που λέτε, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, σύμφωνα με τα αδέρφια όλους, αλλά θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Όσοι εμείς είμαστε ενωμένοι, δεν μας κουνάει ούτε ο Γκράμπαπας ούτε όλο το σύμπαν. Μόνο αυτό έχω να πω, αγαπητέ Τάσο. Ναι. Ποιος είναι ο Γρηγόρης, είναι μαζί σου. Ναι, και ναι. Ένα παλικάρι από τη Σουηδία και από τη Γερμανία, ο Γιώργος και ο Τάσος. Α, γιο καρίτε πρωτασβέντσκα. Γελάς, μπαγάζε. Ο Μοσκοβίτης είμαι, Τάσο, άμα δεν με κατάλαβα. Εγώ σε κατάλαβα. Τσα καλά, χαιρετισμούς και στο παλικάρι από τη Γερμανία. Από πού είναι από τη Γερμανία? Χαιρετούρες, αδερφέ, ασπρόμαυρη Γερμανία. Ανιψιός του Μασκοφόρου είναι, Μοσκοβίτη. Άτε ρε, το παιδί ο Τάσος που έχουμε εδώ είναι ανιψιός του Τάσου του Μασκοφόρου. Τι είναι, τι είναι. Και έχουν ακριβώς ο ίδιο ονοματεπώνυμο. Άτε τι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τίποτα παιδιά, και γι' αυτό δεν θα μπω στη διαδικασία του Ταλίρου, γιατί αυτό εντάξει για εμάς τους παοξίδες τα ξέρουμε ότι είναι πτέσματα. Είναι, εμείς μπορούμε να μην φάμε τρεις μέρες για να βάλουμε την ομάδα μας. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα ένα Ταλιράκι, εδώ πάει ο άλλος στο προπό. Άκου να δεις, καλά το είπε, το άκουσες σε ένα ράδιο και γελούσα προχτές. Πάει ο άλλος στο προπό να δει το μάτς, λέει, και τρώει καμιά 50 ευρώ στο κίνο και στο στοίχημα και δεξιά αριστερά. Τώρα ένα Τάλιρο είναι τίποτα, αλλά εμείς τι θέλουμε να τους δείξουμε, Μοσχοβίτη? Ότι δεν μασάμε τίποτα. Έχουμε και απλά οικονομική, και αν μπορούσαμε αλλά καλομέτωχος, θα το δίνε και στο Open. Αλλά θέλει να τους πικάρει και αυτούς. Έλα που μας έτυχε αυτή η ατυχία, ο αποκλεισμός. Και συγχρόνως η επιτυχία αυτών των άσποδων φίλων μας, οι οποίοι να πούμε αυτό που πέρασαν. Κοίταξε, που πήραν τα 50 εκατομμύρια. Τι να πω, εγώ δεν ζηλεύω τίποτα. Σήμερα παίζουν 10 η ώρα. Ναι, δεν ζηλεύω τίποτα από όλα αυτά. Δεν πάω να πάρω και τα δισεκατομμύρια του κόσμου. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Αυτό που νιώθω και που νιώθεις εσύ και όλοι μας, δεν θα το νιώσουν ποτέ τους. Ρε Μοσχοβίτη, κάποτε πρέπει να βγούμε Champions League, τελείωσε. Να ανέβουν και το κόμμα. Θα βγούμε και εκεί που λέω θα πάρουμε και τελικούς θα πάμε. Ξέρεις γιατί? Ναι, γιατί φωνάζουμε εδώ και τόσα χρόνια σε ντόνι, δεν μπορούμε να βγούμε να πάρουμε πρωτάθλημα να βγούμε και κοίτα τι μας συμβαίνει. Τι μας συνέβη, τι σενάριο. Το πιο χειρότερο σενάριο που μπορούσε να μας συνέβη φέτος. Τι να πω. Εσύ τώρα, θέλεις από τις 10 ομάδες, έχεις πιθανότητες να παίζεις 10-17% με τον Άγιαξ, πέφτεις με τον Άγιαξ, πέφτεις με την Πεφίκα, πέφτεις με τη Σπαρτάκ, παίζεις με ομίλους Champions League για να περάσεις. Δεν ξέρεις τι έκανε πέρσι, θυμάσαι τι έκανε ο Άγιαξ, ρε Μοσκοβίτη. Έφτασε στους 4, κόντεψε να πάει τελικό. Κόντεψε στο τσάφ δηλαδή, επειδή κοιμηθήκανε να πει, θα πήγαιναν τελικό με τη Λίβερπουλ, θα ήταν η φιναλίστ. Και έτυχε σε αυτή την ομάδα. Και πήγανε τα άλλα τα καφενεία και πέ. Θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Αποέλ, κοίτα, τα τελευταία χρόνια με κάτι ρετάλια από την Ελλάδα που φεύγουν από εδώ αποτυχημένοι, έχει βγει 4-5 φορές στο Champions League. Και έχει παίξει με ομαδάρες, έχει φτάσει και μέχρι τους 8 νομίζω, έτσι. Μια χρονιά με τη Ρεάλ. Μοσχοβίτη, έτσι ακριβώς είναι. Μοσχοβίτη, θα σου κάνω ένα σχόλιο. Αντί να σκεφτόμαστε εμείς με ποιον παίξαμε, σκέψω ότι ο Άγιαξ πέρυσι στα προημιτελικά και έχει την ατυχία να κληρωθεί με τον ΠΑΟΚ. Να το δούμε και έτσι. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου. Έτσι, να σε χαρώ. Να σε χαρώ, εγώ έτσι δεν τον πάω. Δεν κουβέντω. Σέβομαι τους πάντες και δεν φοβόμαστε κανένα. Αυτό. Δώσε μια πρόληψη για ένα τελικό σκορ την Πέμπτη. Την Πέμπτη, λοιπόν, επειδή εγώ τα λόγια μου τα μετράω, θα πω μόνο μια λέξη. Ας περάσω, ρε παιδιά, κι ας είναι με -5. Ας περάσω μονάχα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Να σε καλά. Να περάσουμε. Να σε καλά. Χαίρετο, καλό βράδυ. Γεια σου, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά της εκπομπής και να αποχωρούμε σιγά σιγά. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ ήταν η Mazda Μανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda, πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στο αυτοκίνητο Mazda, με σέρβις ηλεκτρονικό έλεγχο φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητες στη δική σας ασφάλεια. Mazda Μανατίδης, τώρα το Mazda έχει το μάστορά του. Παπάφη 205 διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 924 931.
Εδώ και το ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεωτικά χειροποίητες νοστιμιές να τέγουν τα σάλια σας. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου η διεύθυνση. Δελιβεριά στο 23-10-5-20-5-5-5. Να χαιρετήσουμε και την Ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία τη πόλη, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλε τι σπεσιαλιτέ τη θάλασσα. Μπορείτε να δοκιμάσετε με την παρέα σα τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μα, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και σπεσιαλ αχνηστά μύδια. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση τη πόλη. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλή Σοφούλη 76 στο Καραμπουρνάκι δίπλα από του Σάρκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Πάρτε εγκαίρως γιατί πατιούνται. 2310-413-230. Κομμωτήριο ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη στο γεφυράκι των Μετεώρων. Κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε. Αντρικό γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ. Τηλεφωνείτε στο 616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Και τέλος, άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας ήταν ο αδερφός Τεχλικίδης Ισαάκ με το πρατήριο υγρό καυσίμων. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πραγματικά μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια από το όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά αλλά και τεράστια γκάμα από ξουσάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνική Δισάκ. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο γεφυράκι των Μετεώρων. 2310-611-256 τηλέφωνο επικοινωνίας. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γρηγόρη του Άτομο. Ευχαριστώ πολύ και σένα Τάσο που μου δίνεις την ευκαιρία και λέω και εγώ τη γνώμη μου στα παουσάκια και σε όλο τον κόσμο. Τα παλικάρια που ήρθανε, παρατήσανε το μπάνιο και τα γούστα που κάνανε στην παραλία από τα Βρασνά, το Γιώργο τον Τούσκα, το παλικάρι από τη Στοκόλμη που ήρθε εδώ και τον Τάσο τον Ντερζίδη. Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω να περάσατε καλά. Να άξει τον κόπο. Ναι, βεβαίως. Θα το ξανακάνουμε μόλις μας δοθεί η ευκαιρία. Γιατί ξέρω ότι η ξενιτιά είναι δύσκολη. Επειδή πήγα μια χρονιά, κόψαμε την πίτα, με καλέσα τα παλικάρια από το σύνδεσμο στη Ζυρίχη, φίλο Πάουκ Ζυρίχης. Και κάτσα μια εβδομάδα. Ο Ζαχαρίας ο Φαντίδης με φιλοξένησε στο σπίτι του παλικάρι. Έζησα από κοντά πραγματικά μια εβδομάδα με τα παλικάρια του Πάουκ στην ξενιτιά πώς είναι. Παιδιά, είναι τρεις φορές πιο παοξίδες από εμάς. Τρεις φορές αρρωσταίνουν τα παιδιά στο εξωτερικό από ό,τι είμαστε. Η επόμενη φορά ξέρεις που θα είναι και όχι μόνο μια εβδομάδα. Εντάξει, εκεί έχω ιδιαίτερο λόγο να έρθω γιατί είναι και τα κορίτσια μου, είναι οι κόρες μου. Ωραία. Οπότε θα είναι κανένα δεκαήμερο. Σπίτι υπάρχει, πάμε σε ξέρεις. Και θέλω να σκάσω μύτη και Γερμανία, δεν έχω έρθει. Έχω τον ξεκόλα γουστάρεις. Έχω τον ξεκόλα επάνω. Προσκλήσεις έρχονται από παντού και ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος μου πήγε Αυστραλία το παιδί. Με λέει Τάσο, ένα μήνα έλα κάτσε. Όποτε θες, μας αγαπάνε τα παιδιά, μας στηρίζουν. Το εισιτήριο πόσο κάνει. Όσο και να κάνει. Όσο και να κάνει. Εγώ ρώτησα και με 1,5 χιλιάρικα. Να σου πω τώρα κάτι. Γιατί εγώ ψέματα δεν μ' άρεσε. Αλλά με είπε στα ίσια ο Μισελ Παπαδόπουλος από το κλαμπ Μελβούνης. Μου λέει όλα δικά μου. Εγώ το εισιτήριο μου. Και εμένα ο Πολυζόη. Σοβαρά. Σίκο έλα μου λέει. Τα πάντα δικά μου λέει να κάτσε 20 μέρες, ένα μήνα όσο δεν κάτσε. Αλλά δεν μπορώ, ρε φίλε, 20 ώρες αεροπλάνο. Θα βγάλω σπηριά, δεν την αντέχω. Θα αρρωστήσω. Ή πρέπει να πάρω κανένα κουτί λαξοτανίλ όλο μαζί. Δεν ξέρω. Ή πρέπει να με κάνω καμιά αναισθησία από αυτοί που κάνουν τα bypass και ξέρω εγώ κανένα 12, 16, 20 ώρες. Πόσο είναι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν. Τάσο πριν το κλείσιμο. Ευχαριστώ, ρε Κιώση. Δεν θα γεννήσω, ρε. Με τα αεροπλάνο θα πάω. Τι είπε σκληρίδιο. Δεν τον Κιώση. Πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστώ ένα παουκτσάκι από Σέρε στην Ιωάννα που ανέχεται όταν έχω νεύρα με διάφορα παιχνίδια. Δεν μου ανέχεται αυτό. Η σχέση σου είναι η κοπέλα. Όχι, μια φίλη, πολύ καλή φίλη. Μπορεί να γίνει σχέση σου. Αδερφέ, δημόσια συζητάμε. Δεν είναι κακό, ρε φίλε. Όχι. Όχι. Εντάξει. Ιωάννα, πάρε τα χαιρετίσματα από τον Γιώργο. Από τον Γιώργο, κάτι τάζω. Πες και εσύ και καμιά Μαρία. Λοιπόν, όλοι μαζί, ενωμένοι μια γροθιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Είμαστε ΠΑΟΚ, δεν μασάμε. Έτσι. Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον ασπρόμαυρο βλαό απανταχού της γης, όπου υπάρχει παοξίδικη καρδιά. Αυτά, καλό βράδυ και σας έχουμε. Πολλά χαιρετίσματα να δώσεις στο θείο σου. Το μασκοφόρο. Ναι. Και πολλούς χαιρετισμούς στο θείο μου τον Τάσο, τον Τρεζίδη, τον μασκοφόρο και σε όλη την ασπρόμαυρη τη Γερμανία
Έγινε τα σούρα. ΠΑΟΚ θρησκεία και στη Γερμανία και ΠΑΟΚ παντού. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Να ξέρεις μετά από αυτό η Ιωάννα θα σε ψάχνει. Λοιπόν, ακολουθούν τα παιδιά εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Μπάλαντερ. Νίκος Μοσκοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουν πάρα πολλά να σας πούνε. Λίγο αργότερα στις 12, ο Ταρζάν εδώ του Λίμπερο με την εκπομπή Ζούγκλα. Ο Γιώργος Ζαγόρας και την παρέα του θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από εκτάκτου σήμερα, ασπρόμαυρες πτήσεις. Από Τάσο Τρέγιατρόπουλο, Γρηγόρη Άτομο, Γιώργο Τούσκα και Τάσο Τερζίδη και το Χριστοκιώσι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ, γεια!